1237, αφού η μογγολική ορδή κατέκτησε τον ανατολικό κόσμο, οι γη του Τζενκίς Χάν εξαπέλυσαν τη μανία τους προς τα δυτικά και στη χώρα των Ρώσ. Η μογγολική ορδή ήταν η μεγαλύτερη πολεμική μηχανή στην ιστορία. Δεκάδες χιλιάδες έφηποι άνδρες οργανωμένοι στην εντέλεια. Σε 3 χρόνια υπέταξαν σχεδόν όλη τη Ρωσία. Σε μια ιστορία άνω των 1000 ετών, μόνο οι Μογγόλοι κατάφεραν ένα τέτοιο κατόρθωμα. They came in huge numbers. They came prepared for long distance campaigns. Their campaigns would normally have between maybe 50,000 to 100,000, and if we're to believe some sources, well in excess of 100,000 soldiers. Οι Μογγόλοι πολεμιστές παγίδευσαν τις ρωσικές στρατιές και τις συνέτριψαν. Συνέλαβαν Ρώσους ηγεμόνες και τους κράτησαν ομήρους. Πυρπόλησαν ρωσικές πόλεις και τις άφησαν ερυπωμένες. Το 1240 ο Μογγόλος ηγεμόνας Μπατού Χάν, ο εγγονός του Τζενκίς Χάν, πολιόρκησε την πόλη του Κιέβου, την καρδιά της αρχαίας Ρωσίας. Οι αγγελιαφόροι του μετέφεραν μία προειδοποίηση. If you surrender to me, you will be forgiven. If you resist, you will suffer greatly and perish cruelly. Το Κίεβο διάλεξε το θάνατο. Αρνούμενη να υποταχθεί στους εισβολείς, η μεγαλύτερη πόλη της χώρας των Ρώσ μετατράπηκε σε καμένα ερείπια. Σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, όταν οι Μογγόλοι προχώρησαν δυτικά, άφησαν τη Ρωσία σπαρμένη με τα κρανία των νεκρών. Έτσι άρχισε η βασιλεία της Χρυσή. Αντίπαλοι Βίγκινγκς ηγεμόνες μάχονταν για την κυριαρχία. Η μεγαλύτερη από τις αρχές πόλεις ήταν το Κίεβο και ο Βλαδίμηρος, ο μέγας ηγεμόνας του Κίεβου, ήταν ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη χώρα των Ρώσ. Στον Βλαδίμηρο όμως δεν αρκούσε να είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων. Ο μέγας ηγεμόνας ήθελε μεγαλύτερη δύναμη για να βασιλέψει στους Ρώσ ως θεόσταλτος κυβερνήτης. One of the things which a would-be ruler of that large and diverse land needed was some central focus of authority, some sort of central cult which would give him a legitimacy and authority beyond simply the use of military force. Ο Βλαδίμηρος αναζήτησε μέσα στους θρύλους που αναφέρονταν στη γένεση της Ρωσίας μία θρησκεία για να συνδέσει τους διάφορους ειδωλολατρικούς λαούς των Ρώσ. Σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα, ο Βλαδίμηρος έστειλε απεσταλμένους σε Εβραίους, Μουσουλμάνους και Καθολικούς για να αναζητήσουν τη μία και μοναδική αληθινή πίστη. Κάποτε οι άνθρωποι του έφτασαν και στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ, στην καρδιά του χριστιανικού ορθόδοξου κόσμου, οι απεσταλμένοι του Βλαδίμηρου βρήκαν επιτέλους τη δύναμη και τη δόξα που ποθούσε ο μεγάλος ηγεμόνας τους. The envoys went to Constantinople and were so impressed by the sheer aesthetic beauty of it. We saw such beauty there, we did not know whether we were in heaven or on earth. We only know that God must live in that place. Δύναμη και το μεγαλείο της Κωνσταντινούπολης έπεισαν τον Βλαδίμηρο να προσιλητιστεί στην Ορθόδοξη πίστη. Στη συνέχεια, ως αντιπρόσωπος του Θεού στη γη, διέταξε τους υπηκόους του να βαπτιστούν χριστιανοί, αλλιώς θα αντιμετώπιζαν την οργή του. Ο Βλαδίμηρος με τη θρησκεία είχε ενώσει τη χώρα των Ρώσ. Αλλά όταν πέθανε, μοίρασε το βασίλειό του στους γιους του. Ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στα αδέλφια απείλησε να διασπάσει το βασίλειο. Ένας από τους διαδόχους του Βλαδιμίρου, ο Σβιάτοπολκ, ήθελε να κυβερνήσει όλη τη χώρα μόνος του, αλλά φοβόταν ότι οι αδελφοί του Βόρις και Γκλεμπ θα τον εμπόδιζαν. Βόρις και Γκλεμπ δεν ήταν interested in seizing power, but Σβιάτοπολκ δεν τους εμπιστεύει. He's describing the text as lawless, as though he were outside Christian morality. And he decides to kill them. Ο Βόρις ήταν μόνος και προσευχόταν όταν τον βρήκαν οι εκτελεστές του αδελφού του. Ήξερε ότι ένας πόλεμος για το θρόνο θα κατέστρεφε την αγαπημένη του χώρα. Οπότε αποφάσισε να πεθάνει χωρίς να αντισταθεί. Πέθανε για να σώσει τη Ρωσία.
επαναλήφθηκε καθώς οι δολοφόνοι έσφαξαν και τον άλλο αδελφό του τυράννου, τον Πλεμπ. They fell upon him like wild beasts and overcame him by piercing him with sharp blades. Depending on what you want it to be. What makes Russia particularly different is firstly its sheer size. It is, after all, the biggest country on earth. And secondly, I suppose, the fact that it is Europe, but then again it isn't quite Europe. Η Ρωσία γεννήθηκε πριν από πολύ καιρό, πριν από τον Στάλιν, πριν από τον Λένιν. Πριν αποκτήσουν δύναμη, κόκκινη, τη Ρωσία κυβερνούσε η δυναστεία των Ρωμανόφ επί 300 χρόνια. Αλλά ακόμη και οι Ρωμανόφ είναι σχετικά νεοφερμένοι. Η Ρωσική Αυτοκρατορία γεννήθηκε πριν από 1000 τουλάχιστον χρόνια, σε μια εποχή που η ιστορία της ήταν συνυφασμένη με μύθους και το έθνος βρήκε την ταυτότητά του σε μια πίστη. Στο απόγειο της δύναμής της, η Αυτοκρατορία των Τσάρων καταλάμβανε το 1/6 της Ιδρωγείου. Εκτινόταν από την Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα στα ατέλειωτα δάση της Σιβηρίας μέχρι τις ακτές του Ειρηνικού και ακόμη πιο πέρα. The land which is currently Russia is of course enormous. The distance between one end of the Russian Empire and the other end of the Russian Empire is the same as the distance from Moscow to Chicago. And part of the story of the history of Russia is the filling up of that space. Η περιοχή που θα γινόταν Ρωσία δεν ήταν ποτέ μία μόνο χώρα. Και οι Ρώσοι δεν ήταν ποτέ μία μόνο φυλή. Ήταν Τούρκοι, Σλάβοι, Μογγόλοι και Φιλανδοί. Στη Ρωσία συνυπάρχουν πολλά έθνη, είναι μία χώρα με πολλούς διαφορετικούς λαούς. All those groups have different patterns of settlement, obviously speak different languages, and have no sense of being part of a coherent land at all. Προτού η Ρωσία γίνει ένα έθνος, αυτό που συνέδεε τους ανθρώπους των Ευρασιατικών συνόρων ήταν τα ποτάμια, τα ατέλειωτα φοβερά ποτάμια. Rivers were the highways, rivers were the roads, the rivers were the connections between the widely scattered populations. The rivers provided the force lines drawing people together. The rivers are absolutely essential to the expansion of the Russians in every direction and to the creation of this kind of enormous state. Without the rivers they could never have held it together. Κατά τον 9ο αιώνα, οι Βίκινγκς πολεμιστές κατέβηκαν στην άκρη της Ευρώπης μέσω των ποταμών Δνιπέρου, Δον και Βόλγα. Οι Βίκινγκς άνοιξαν νέους και πιο σύντομους εμπορικούς δρόμους για να φτάσουν στα πλούτη της Ανατολής, της Αραβίας και της Κωνσταντινούπολης. Οι αυτόχθονες, κατά μήκος των ποταμών, ονόμασαν τους Βίκινγκς Ρος. Και καθώς οι Βίκινγκς απέκτησαν δύναμη με τους πολέμους, τα σύνορα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας έγιναν γνωστά ως η χώρα των Ρος. Η Ρωσία. One of the stories of Russian history is how gradually links are forged in a very small way. Strands emerge, beginnings of connections happen and begin to intertwine. And one turns round and good heavens, we have a place called Russia. Η περιοχή που θα γινόταν Ρωσία δεν ήταν ποτέ μία μόνο χώρα. Και οι Ρώσοι δεν ήταν ποτέ μία μόνο φυλή. Ήταν Τούρκοι, Σλάβοι, Μογγόλοι και Φιλανδοί. Στη Ρωσία συνυπάρχουν πολλά έθνη, είναι μία χώρα με πολλούς διαφορετικούς λαούς. All those groups have different patterns of settlement, obviously speak different languages, and have no sense of being part of a coherent land at all. Προτού η Ρωσία γίνει ένα έθνος, αυτό που συνέδεε τους ανθρώπους των Ευρασιατικών συνόρων ήταν τα ποτάμια, τα ατέλειωτα φοβερά ποτάμια. Rivers were the highways, rivers were the roads, the rivers were the connections between the widely scattered populations. The rivers provided the force lines drawing people together. The rivers are absolutely essential to the expansion of the Russians in every direction and to the creation of this kind of enormous state. Without the rivers they could never have held it together. Κατά τον 9ο αιώνα, οι Βίκινγκς πολεμιστές κατέβηκαν στην άκρη της Ευρώπης μέσω των ποταμών Δνιπέρου, Δον και Βόλγα. Οι Βίκινγκς άνοιξαν νέους και πιο σύντομους εμπορικούς δρόμους για να φτάσουν στα πλούτη της Ανατολής, της Αραβίας και της Κωνσταντινούπολης. Οι αυτόχθονες, κατά μήκος των ποταμών, ονόμασαν τους Βίκινγκς Ρος. Και καθώς οι Βίκινγκς απέκτησαν δύναμη με τους πολέμους, τα σύνορα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας έγιναν γνωστά ως η χώρα των Ρος. Η Ρωσία.
One of the stories of Russian history is how gradually links are forged in a very small way. Strands emerge, beginnings of connections happen and begin to intertwine. And one turns round and, good heavens, we have a place called Russia. Προς τα τέλη του 10ου αιώνα, η περιοχή που θα γινόταν Ρωσία περιλάμβανε διάφορα εμπόλεμα πόλεις-κράτη. Αντίπαλοι Βίγκινγκς ηγεμόνες μάχονταν για την κυριαρχία. Η μεγαλύτερη από τις αρχές πόλεις ήταν το Κίεβο και ο Βλαδίμηρος, ο μέγας ηγεμόνας του Κίεβου, ήταν ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη χώρα των Ρώσ. Στον Βλαδίμηρο όμως δεν αρκούσε να είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων. Ο μέγας ηγεμόνας ήθελε μεγαλύτερη δύναμη για να βασιλέψει στους Ρώσ ως θεόσταλτος κυβερνήτης. One of the things which a would-be ruler of that large and diverse land needed was some central focus of authority, some sort of central cult which would give him a legitimacy and authority beyond simply the use of military force. Ο Βλαδίμηρος αναζήτησε μέσα στους θρύλους που αναφέρονταν στη γέννηση της Ρωσίας μια θρησκεία για να συνδέσει τους διάφορους ειδωλολατρικούς λαούς των Ρώσ. Σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα, ο Βλαδίμηρος έστειλε απεσταλμένους σε Εβραίους, Μουσουλμάνους και Καθολικούς για να αναζητήσουν τη μία και μοναδική αληθινή πίστη. Κάποτε οι άνθρωποι του έφτασαν και στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ, στην καρδιά του χριστιανικού ορθόδοξου κόσμου, οι απεσταλμένοι του Βλαδίμηρου βρήκαν επιτέλους τη δύναμη και τη δόξα που ποθούσε ο μεγάλος ηγεμόνας τους. The envoys went to Constantinople and were so impressed by the sheer aesthetic beauty of it. We saw such beauty there, we did not know whether we were in heaven or on earth. We only know that God must live in that place. Η δύναμη και το μεγαλείο της Κωνσταντινούπολης έπεισαν τον Βλαδίμηρο να προσιλητιστεί στην Ορθόδοξη πίστη. Στη συνέχεια, ως αντιπρόσωπος του Θεού στη γη, διέταξε τους υπηκόους του να βαπτιστούν χριστιανοί, αλλιώς θα αντιμετώπιζαν την οργή του. Ο Βλαδίμηρος με τη θρησκεία είχε ενώσει τη χώρα των Ρώσ. Αλλά όταν πέθανε, μοίρασε το βασίλειό του στους γιους του. Ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στα αδέλφια απείλησε να διασπάσει το βασίλειο. Ένας από τους διαδόχους του Βλαδιμίρου, ο Σβιάτοπολκ, ήθελε να κυβερνήσει όλη τη χώρα μόνος του. Αλλά φοβόταν ότι οι αδελφοί του Βόρις και Γκλεμπ θα τον εμπόδιζαν. Βόρις και Γκλεμπ δεν ήταν interested in seizing power, but Σβιάτοπολκ doesn't trust them. He's describing the text as lawless, as though he were outside Christian morality. And he decides to kill them. Ο Βόρις ήταν μόνος και προσευχόταν όταν τον βρήκαν οι εκτελεστές του αδελφού του. Ήξερε ότι ένας πόλεμος για το θρόνο θα κατέστρεφε την αγαπημένη του χώρα. Οπότε αποφάσισε να πεθάνει χωρίς να αντισταθεί. Πέθανε για να σώσει τη Ρωσία. Το φοβερό δράμα επαναλήφθηκε καθώς οι δολοφόνοι έσφαξαν και τον άλλο αδελφό του τυράννου, τον Γκλεμπ. They fell upon him like wild beasts and overcame him by piercing him with sharp blades. Η προδοσία του Σβιάτοπολκ προκάλεσε αιματηρό πόλεμο. Οι Ρώσ ξεσηκώθηκαν ζητώντας εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων. Ο τυράννος εξορίστηκε, ενώ ο Βόρις και ο Γκλεμπ περιβλήθηκαν με θεία δύναμη και ανακηρύχθηκαν οι πρώτοι Άγιοι της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η θυσία τους έχρισε τη νέα πίστη των Ρώσ με ιερό ρωσικό αίμα. That's the significance of Boris and Gleb. They're innocent sufferers. They accept the blows of the lawless Sviatopolk, and in accepting those blows, they act out the passion of Jesus. Με την αιματηρή σφαγή του Βόριδος και του Γκλεμπ, η Εκκλησία της Ρωσίας και οι Βίκινγκς κυβερνήτες περιβλήθηκαν με θεία δόξα και εξουσία. Για τη Ρωσία, η αιματοχυσία μόλις είχε αρχίσει. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η χώρα των Ρώσ θα έπεφτε στα χέρια εισβολέων από την Ανατολή, των Μογγόλων Χάνων της Χρυσής Ορδής.
1237, αφού η Μογγολική Ορδή κατέκτησε τον Ανατολικό κόσμο, οι γη του Τζενκίς Χάν εξαπέλυσαν τη μανία τους προς τα δυτικά και στη χώρα των Ρώσ. Η Μογγολική Ορδή ήταν η μεγαλύτερη πολεμική μηχανή στην ιστορία. Δεκάδες χιλιάδες έφηποι άνδρες οργανωμένοι στην εντέλεια. Σε 3 χρόνια υπέταξαν σχεδόν όλη τη Ρωσία. Σε μια ιστορία άνω των 1000 ετών, μόνο οι Μογγόλοι κατάφεραν ένα τέτοιο κατόρθωμα. They came in huge numbers. They came prepared for long-distance campaigns. Their campaigns would normally have between maybe 50,000 to 100,000, and if we're to believe some sources, well in excess of 100,000 soldiers. Οι Μογγόλοι πολεμιστές παγίδευσαν τις ρωσικές στρατιές και τις συνέτριψαν. Συνέλαβαν Ρώσους ηγεμόνες και τους κράτησαν ομήρους. Πυρπόλησαν ρωσικές πόλεις και τις άφησαν ερυπωμένες. Το 1240 ο Μογγόλος ηγεμόνας Μπατού Χάν, ο εγγονός του Τζενκίς Χάν, πολιόρκησε την πόλη του Κιέβου, την καρδιά της αρχαίας Ρωσίας. Οι αγγελιαφόροι του μετέφεραν μία προειδοποίηση. If you surrender to me, you will be forgiven. If you resist, you will suffer greatly and perish cruelly. Το Κίεβο διάλεξε το θάνατο. Αρνούμενη να υποταχθεί στους εισβολείς, η μεγαλύτερη πόλη της χώρας των Ρώσ μετατράπηκε σε καμένα ερείπια. Σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, όταν οι Μογγόλοι προχώρησαν δυτικά, άφησαν τη Ρωσία σπαρμένη με τα κρανία των νεκρών. Έτσι άρχισε η βασιλεία της Χρυσής Ορδής, που θα διαρκούσε 2,5 αιώνες. The Mongols are going to create the largest contiguous land empire the world has ever known. They saw as almost part of their birthright, as almost part of their divine right, that they ought to rule as much as the world as possible. Οι αρχηγοί της Ορδής ήταν Μογγόλοι πολεμιστές και οι στρατιώτες της προέρχονταν από ανατολικές τουρκικές φυλές. Με τον καιρό οι Ρώσοι θα τους ονόμαζαν όλους Τατάρους. Οι Τάταροι δεν επιδίωξαν ποτέ να εγκατασταθούν στη Ρωσία. Ήθελαν μόνο να την εξουσιάζουν μέσω φόρων, υποτελείας και τρομοκρατίας. Στην τακτική της τρομοκρατίας είχαν εξασκηθεί κατά την κατάληψη της Ασίας. There are a number of instances where the Mongols in Central Asia would lead out parts of the population onto an open plain where they would systematically kill the population, sometimes decapitate them. Ο φοβερός μογγολικός ζυγός μετέτρεψε τους ηγεμόνες της Ρωσίας σε υποτακτικούς. Για να κρατήσει το θρόνο του, ένας ηγεμόνας ήρθε στην αυλή του Τάταρου Χάνου με ξέσκεπο κεφάλι για να ταΐσει τα άλογα των επικυριάρχων. Μετά την ταπείνωσή του, πλήρωσε στον Χάνο ένα μεγάλο φόρο υποτελείας, το τίμημα της ηγεμονικής εξουσίας. So long as the Mongols got what they wanted, so long as they got the money and men which they required, then that was fine. They were not interested in any more. They were not interested in settling in Russia particularly. They were interested in what they could extract. It was a parasitic existence, but it's not in the parasite's interest to kill the host. Ο Τάταρος Χάνος επέλεγε έναν ηγεμόνα για να κυβερνήσει ανταυτού τη Ρωσία. Όποιος έδινε το μεγαλύτερο φόρο υποτελείας έπαιρνε τον τιμητικό τίτλο «Μέγας ηγεμόνας του Βλαντιμίρ», ο ηγεμόνας των ηγεμόνων. Και καθώς οι Ρώσοι ευγενείς συναγωνίζονταν για το έπαθλο, ακόμη και αδέλφια στρέφονταν το ένα εναντίον του άλλου. Οι Μογγόλοι είχαν διχάσει τους Ρώσους και μόνο ένας λαός ενωμένος θα είχε τη δύναμη να αντισταθεί στην κυριαρχία τους. Με τον καιρό, οι άρχοντες μιας πόλης κατάφεραν να αποκτήσουν την εύνοια των Μογγόλων, μόλον ότι η πόλη τους ήταν σχετικά καινούρια, μόλις ενός αιώνα, η πόλη της Μόσχας. Η Μόσχα ιδρύθηκε ως ένας απομονωμένος παραποτάμιος οικισμός τον 12ο αιώνα. Αλλά μετά το 1300, η πόλη της Μόσχας επεκτηνόταν γύρω από ένα μεγάλο οχυρό, το Κρεμλίνο της. Το 1325, ο ηγεμόνας της Μόσχας, Ιβάν ο Πρώτος, έκανε μια συμφωνία με τους Μογγόλους. Ο Ιβάν θα συνέλεγε τους φόρους για τον Χάνο, όχι μόνο από τη Μόσχα,
αλλά και από όλες τις γειτονικές περιοχές. Ο ρόλος του εισπράκτορα έδωσε σύντομα στον Ιβάν το παρονίμιο «καλίτα», δηλαδή «λεφτάς». Moscow learned to use the Mongols well. The Muscovite princes over time will come to monopolize the title to the Grand Prince of Vladimir. And they could not do that without Mongol support. As Moscow grew, of course it had more money than anyone else. And it could assume military leadership of the Russian principalities, of which there were, what, 50 or probably more. Καθώς η δύναμη τους μεγάλωνε, οι ηγεμόνες της Μόσχας δυσανασχετούσαν κάτω από το ζυγό του χάνου. Με την πάροδο του χρόνου, οι Μοσχοβίτες κατάφεραν να οργανώσουν στρατό και στράφηκαν εναντίον των τυράννων της Ρωσίας. Το 1380, ο Δημήτριος, ο νέος μεγάλος ηγεμόνας της Μόσχας, συγκέντρωσε τουλάχιστον 50.000 πολεμιστές από όλη τη χώρα. Στις όχθες του ποταμού Δον, ο Δημήτριος οδήγησε τη Ρωσία σε μια μάχη για να την απαλλάξει από τη μογγολική ορδή. They swept into battle like two powerful storms, their weapons glittering like lightning. Blood flowed down the valley and mixed with the river Don. Δεκάδες χιλιάδες σκοτώθηκαν. Ο ίδιος ο ηγεμόνας Δημήτριος ανασύρθηκε μισοπεθαμένος κάτω από ένα σωρό πτωμάτων. Ο ηγεμόνας επέζησε. Οι Ρώσοι είχαν κερδίσει τη μάχη, αλλά δεν αποτείναξαν τον μογγολικό ζυγό. Μόλις είχε αρχίσει ένας εκατονταετής απελευθερωτικός αγώνας. There was no set piece occasion on which the Russians said, Mongols, you are going. And the Mongols said, oh no, we're not. And the Russians said, oh yes, you are. And the Russians then threw them out. The end of Mongol rule was a process, not an event. Ενώ οι εσωτερικές διαμάχες για την εξουσία διασπούσαν τους Μογγόλους σε αντίπαλες φατρίες, η Μόσχα ανοικοδομήτω και επεκτηνόταν. Μέχρι τα τέλη του 15ου αιώνα, τα πλούτη και η δύναμη του νέου μεγάλου ηγεμόνα της Μόσχας, Ιβάν του Τρίτου, συναγωνίζονταν αυτά του Μογγόλου Χάνου. Επί 2,5 αιώνες, οι Ρώσοι ηγεμόνες πλήρωναν τον Χάνο για το προνόμιο της εξουσίας. Το 1480 ο Ιβάν της Μόσχας το ξεκαθάρισε στους Μογγόλους. Ivan III eventually said, no, we're not going to pay tribute anymore, as if you were our overlords. We will simply not do this anymore. And see what you can do about it. Αντιμετωπίζοντας ένα ενωμένο ρωσικό μέτωπο, οι ταταρικές στρατιές δεν μπορούσαν πλέον να κυριαρχήσουν στο πεδίο της μάχης ούτε στους Δρόσους. Ο Μογγόλος Χάνος παραχώρησε τον έλεγχο της Ρωσίας στη Μόσχα και στο μεγάλο ηγεμόνα της. Ο Ιβάν ο Τρίτος είχε ενώσει τους Δρόσους κάτω από τη σημαία της Μόσχας και απόθυσε τη μογγολική ορδή. Σύντομα ο Ιβάν θα αποκτούσε ένα νέο τίτλο. Τσάρος, κυβερνήτης Πασών των Ρωσιών. Το 1453 η Κωνσταντινούπολη, η ιερή πόλη του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, καταλήφθηκε από Μωαμεθανούς εισβολής. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, χάθηκε. Αλλά σύντομα θα εμφανιζόταν μια νέα αυτοκρατορία και ένας νέος αυτοκράτορας. Στη Μόσχα, στο προπύργιο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, ο μεγάλος ηγεμόνας Ιβάν ο Τρίτος άρχισε να μετατρέπει την επικράτειά του σε μια ιερή ρωσική αυτοκρατορία. Επί αιώνες, ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου υπήρξε το σύμβολο της απόλυτης εξουσίας. Και τώρα ο Ιβάν το διεκδίκησε ως προσωπικό του έμβλημα. Για να αποκτήσει γαλαζοαίματους απογόνους, παντρεύτηκε τη ζωή, ανιψιά του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα. Η βασιλική οικογένεια της Μόσχας επινόησε ως και ένα οικογενειακό δέντρο που οι ρίζες του έφταναν στη Ρώμη και στους Κέσαρες. Ivan III's wife was quite influential in telling him, you no longer need to be the first among equals, but you need to be the autocrat, the czar, the Caesar. Και έτσι το 1493 ο Μοσκοβίτης ηγεμόνας άρχισε να χρησιμοποιεί τον τίτλο των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.
Τσάρος, που στα ρωσικά σημαίνει Κέσαρας. Ο Ιβάν έκανε τον εαυτό του Ρώσο Κέσαρα και μετέτρεψε τη Μόσχα και το Κρεμλίνο της σε μια νέα Ρώμη, μια αυτοκρατορική ιερή πόλη. Ο Ιβάν έφερε τους καλύτερους αρχιτέκτονες από την Ιταλία. Τους ανέθεσε να φτιάξουν μνημεία αφιερωμένα στη Θεία Δόξα και στη δύναμη της Μόσχας. The Kremlin becomes a sacred Christian center. That is where the great cathedrals of Moscow are built. You might liken it to the imperial city in Beijing and the Chinese emperor's sacred inner city. Τέλος, οι αρχιτέκτονες του Ιβάν επεξέτειναν και ανακατασκεύασαν το οχυρό του Κρεμλίνου, το οποίο περιέβαλαν με πέτρινους προμαχώνες πάχους 5 περίπου μέτρων, όπου δέσποζαν 19 πύργοι. Μια βασιλική πόλη, μέσα στην πόλη, γεμάτη παλάτια, οπλοστάσια και εκκλησίες. Στις ατέλειωτες εκτάσεις έξω από τη Μόσχα, ο Ιβάν ο Μέγας άρχισε να αλλάζει τη ζωή της αγροτικής πλειονότητας της Ρωσίας. Παλαιότερα, οι χωρικοί μπορούσαν να καλλιεργούν οποιαδήποτε ανοιχτή έκταση έβρισκαν. Πληρώνοντας φόρους, μπορούσαν να καλλιεργούν αγρούς που ανήκαν σε ευγενείς ή στην εκκλησία. Αν η γη έχανε την παραγωγικότητά της ή ο φόρος ήταν πολύ βαρύς, οι αγρότες μετακινούνταν σε άλλες περιοχές. Ο τσάρος Ιβάν εξέδωσε διάταγμα που περιόριζε κατά πολύ το παραδοσιακό δικαίωμα των χωρικών να περιπλανώνται. Τώρα, μόνο μία φορά το χρόνο, μες στην καρδιά του δρυμή ρωσικού χειμώνα, μπορούσαν οι χωρικοί να εγκαταλείψουν τους αγρούς ενός ιδιοκτήτη και να πάνε σε άλλους. Οι αγρότες δεν ήταν ακόμη δουλοπάρικοι, σκλάβοι, δέσμοι της γης. Αλλά ο Ιβάν είχε αρχίσει να τους οδηγεί στη δουλεία. Όταν πέθανε ο Ιβάν το 1505, στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του Βασίλειος. Και την πιο ιστορική του πράξη, ο Βασίλειος Ιβάνοβιτς, δεν την έκανε ως δημιουργός μιας αυτοκρατορίας, αλλά ως εραστής. Ο ηγεμόνας έκλεισε την πρώτη του γυναίκα Σαλομαία σε ένα μοναστήρι. Δεν κατάφερε να του χαρίσει ένα παιδί και έτσι παντρεύτηκε πάλι τη Γελένα. Ο Πατριάρχης των Ορθοδόξων στην Ιερουσαλήμ καταδίκασε τον δεύτερο αμαρτωλό γάμο του Βασιλείου. The Orthodox Patriarch of Jerusalem condemned Vasily's sinful second marriage. You will have a wicked son. Your states will be prey to terror and tears. Rivers of blood will flow. Your cities will be devoured in flames. Η φοβερή προφητεία του Πατριάρχη θα επαληθευόταν. Στις 25 Αυγούστου του 1530, οι ιονοί ήταν άσχημοι κατά τη γέννηση του γιου του ηγεμόνα Βασιλείου. Ο θρύλος λέει ότι άνοιξαν οι ουρανοί και ένας κεραυνός χτύπησε το Κρεμλίνο τη νύχτα που γεννήθηκε ο Ιβάν ο Τέταρτος, ο διάδοχος του ρωσικού θρόνου. Οι καμπάνες διέδωσαν την είδηση παντού. Μακριά στην Ανατολή, ένας Τάταρος ηγεμόνας, ο Χάνος του Καζάν, τους προειδοποίησε ότι ο νέος πρίγκιπας της Ρωσίας ήταν τέρας. A sovereign has been born to you, and he already has two teeth. With one, he will devour us. With the other, he will devour you. Η ιστορία των τυράννων αναφέρει τη γέννηση του Ιβάν του Τρομερού. Από τη γέννησή του σχεδόν, ο νεαρός Ιβάν ήταν δέσμιος του Κρεμλίνου και των μηχανογραφιών του. Ο θάνατος του πατέρα του Βασιλείου, όταν ο Ιβάν ήταν μόλις 3 ετών, προκάλεσε ένα αιματηρό αγώνα εξουσίας. Ο νεαρός μεγάλος ηγεμόνας παρακολουθούσε τους ισχυρούς Ρώσους ευγενείς, τους βογιάρους, να αγωνίζονται για να αποκτήσουν τον έλεγχο. Ο αρχιερέας της Μόσχας, ο Μητροπολίτης, χτυπήθηκε και κομματιάστηκε μπροστά στα μάτια του. Правили бояре, вот. Правили очень плохо. Каждый старался, каждая клика такая старалась как можно больше награбить, как можно больше захватить имущество, разорвать казну и так далее. Between his birth and by the time he came of age in 1547, he became crown Tsar. There are at least 14 murders that took place. Οι μηχανογραφίες συγκλώνησαν το Κρεμλίνο. Ακόμη και η μητέρα του Ιβάν, η αντιβασίλισσα, υπήρξε πιθανώς θύμα τους. Δηλητηριάστηκε όταν αυτός ήταν 7 ετών από αντιπάλους που προσπαθούσαν να πάρουν την εξουσία του θρόνου, όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι.
Επειδή ενηλικιώθηκε μέσα σε κλίμα βίας, ο Ιβάν παρουσίασε γρήγορα τάσεις κτηνοδίας. В юности он был, когда стал подростком, был достаточно буйным. Развлекался иногда бросанием с колокольни Ивана Великого собак и кошек. То есть жестокость в характере с детства таким образом была воспитана. Όποτε μπορούσε, έφευγε από το Κρεμλίνο. Κυνηγούσε, διάβαζε και σχεδίαζε την εκδίκησή του. Σύμφωνα με ορισμένες αφηγήσεις, σε ένα επίσημο γεύμα τα Χριστούγεννα του 1543, ο 13χρονος ηγεμόνας έκανε το πρώτο του αποφασιστικό βήμα για την εξουσία. Καθώς οι αντίπαλοι βογιάροι έτρωγαν, ο νεαρός Ιβάν σηκώθηκε όρθιος και κατηγόρησε την ισχυρή οικογένεια Σουίσκι και άλλους για προδοσία. «Όλοι συνωμοτείτε για να μου κλέψετε το θρόνο», είπε το αγόρι. «Αλλά θα ικανοποιηθώ αν τιμωρηθεί ένας από εσάς». Ο πρίγκιπας Αντρέι Σουίσκι. У него была псарня, и псари содержал собак. И вот однажды, когда князь Шуйский, Андрей Шуйский, шел по двору в Кремле, он приказал псарям натравить на него собак. И собаки его растерзали. Ο θάνατος του Σουίσκι ήταν η προειδοποίηση του Ιβάν προς τους βογιάρους που τόλμησαν να σφετεριστούν την εξουσία του. Εάν η διατήρηση του στέματος απαιτούσε τρομοκρατία, ο Ιβάν ήταν έτοιμος. Έτοιμος να βασιλέψει αμήλικτα, έστω και αν αυτό απαιτούσε αιματοχυσία. Χάσετε αυτή την Τετάρτη το Ότο Τύπος, το περιοδικό για το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα. Αυτό το μήνα, Lancia Fulvia, Ford Focus C Max, Saab 9.3 Convertible, Peugeot. Της Μόσχας ενηλικιώθηκε παρακολουθώντας τους βογιάρους να διεξάγουν έναν αδυσόπιτο αγώνα για την εξουσία του στέματός του. Όταν έφτασε ο καιρός για να διεκδικήσει τα πατρογονικά του δικαιώματα, ο μέγας ηγεμόνας το διευκρίνησε σε όλους. Ο αγώνας των βογιάρων τέλειωσε. Το στέμα και η εξουσία ανήκαν στον Ιβάν και μόνο. Τον Ιανουάριο του 1547 η καθεδρική ναή του Κρεμλίνου έλαμπαν από μεγαλοπρέπεια κατά τη στέψη του Ιβάν Βασίλεβιτς. Αλλά στο 16χρονο Ιβάν δεν αρκούσε να στεφθεί μόνο μέγας ηγεμόνας και έτσι ανέτρεξε στο παρελθόν για την εξουσία του αυτοκράτορα. Επανέφερε έναν τίτλο που χρησιμοποιούσε περιστασιακά ο παππούς του, Ιβάν ο Μέγας, την παλιά ρωσική λέξη για το «κέσαρας», «τσάρος». The formal adoption of a coronation ceremony of Ivan IV as Tsar was part of the process of transition from a Muscovite principality to a Russian empire. The term Tsar is not an official title. It's not going to become an official title for the Russian rulers, the Muscovite rulers, until Ivan the Terrible in 1547. Ήταν ο πρώτος ηγεμόνας που στέφθηκε επίσημα τσάρος. Η είδηση διαδόθηκε στην τεράστια έκταση του βασιλείου του, από τα Ουράλια Όρη, στην ανατολική άκρη της Ευρώπης, μέχρι τους ποταμούς Δνίπερο και Βόλγα. Η Ρωσία είχε ήδη έκταση 1 εκατομμύριο περίπου τετραγωνικά μίλια, ήταν δηλαδή διπλάσια της Αγγλίας, Γαλλίας και Ισπανίας μαζί. Και σε όλη αυτή την έκταση, ένας ήταν ο απόλυτος μονάρχης. Όλες οι εξουσίες ήταν συγκεντρωμένες στα χέρια του τσάρου. Η αριστοκρατία δεν είχε κληρονομική γη ή εξουσία. Η θέση και η εξουσία των ευγενών που ονομάζονταν βογιάρι εξαρτιόταν άμεσα από τον τσάρο Ιβάν. Nobody had any individual rights that he was born with. These people, boyars, they were made by the state, appointed by the state, and if the ruler felt like it, could be removed by the state. And everybody knew it. Η εξουσία του τσάρου ήταν απόλυτη.
Μια παράδοση που οι διάδοχοι του Ιβάν θα υπερασπίζονταν μέχρι το τέλος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Если мы говорим, что в нашем народе все еще до сегодняшнего дня существуют такие монархические настроения, монархические идеи, они заложены при Иване Грозном. Он идеолог самодержавия. Μολονότι εξουσίαζε όλη τη Ρωσία, ο Ιβάν δεν ήταν ικανοποιημένος. Έστειλε το στρατό του να επεκτείνει την επικράτειά του ανατολικά και δυτικά. Με τον νέο τσάρο, η χώρα που ονομαζόταν Μοσχοβία θα γινόταν ένα έθνος εθνών, μια πραγματική αυτοκρατορία. Usually when one talks about empire, one talks about absorbing other kingdoms and making them part of one's own dominion. And that's what Russia really did for the first time in the mid-16th century. Το 1552 ο Ιβάν πολιόρκησε με το στρατό του το Ταταρικό Οχυρό του Καζάν. Το φρούριο του Χάνου που έλεγχε τον Κάτω Βόλγα, τον εμπορικό δρόμο των Βίκινγκς προς τα πλούτη της Ανατολής. Ο Ιβάν προσευχόταν μπροστά στα Αγία Λείψανα την ώρα που οι πολεμιστές του ορμούσαν στις πύλες. Το Ταταρικό κάστρο έπεσε. Οι ανατολικές στρατιές του Ιβάν δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Μέχρι το 1556 η Ρωσία έλεγχε την ποτάμια οδό του Βόλγα μέχρι την Κασπία θάλασσα. Το Καζάν και Αστραχάν, περιοχές που ήταν πολύ καιρό στα χέρια των Τατάρων, τώρα ανήκαν στο τζάρο της Ρωσίας. During the reign of Ivan the Terrible, he expanded at the rate of something like, on the average, 50 square miles per day during his reign. It was an extraordinary thing, a feat bested only by Americans in their drive toward the Pacific from another coast. Εις ανάμνηση των εικόν του, ο Ιβάν ανέγειρε στην καρδιά της Μόσχας τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό του βασιλείου Μπλεζένη, του Αγίου Βασιλείου του Μακαρίου. Ο Άγιος Βασίλειος, ένα έργο τέχνης και αρχιτεκτονικής, θα γινόταν το σύμβολο της ίδιας της Ρωσίας. Το πάθος του Ιβάν για επέκταση και εξουσία μόνο με το πάθος για τη γυναίκα του Αναστασία μπορούσε να συγκριθεί. Η γυναίκα του προερχόταν από μια οικογένεια προορισμένη για μεγαλεία. Η Αναστασία ήταν μια Ρωμανόφ. Τσαρίτσα, он ее очень любил. Не было казней. Он вел себя очень хорошо. То есть все современники вспоминают это как самое лучшее время вот его царствования. Ο τσάρος Ιβάν ήταν στις δόξες του. Η αυλή του ήταν πλούσια και ισχυρή. Η αυτοκρατορία του επεκτηνόταν. Οι Πολωνοί, οι Γερμανοί, οι Τούρκοι, ακόμα και οι Βρετανοί επιζητούσαν την ευνοιά του. Και το 1554 η γυναίκα του Αναστασία Ρωμανόβα χάρισε στον τσάρο έναν υγιή διάδοχο του θρόνου. Έναν Τσάρεβιτς, τον Ιβάν Ιβάνοβιτς. Αλλά μετά το 1560 η μοίρα στράφηκε εναντίον του Ιβάν. Μια φοβερή πυρκαγιά κατέστρεψε τη Μόσχα. Η Αναστασία αρρώστησε με ένα φοβερό πυρετό. Ο τσάρος προσευχόταν στο Θεό να γλιτώσει την αγαπημένη του. Αλλά παρά τις εικεσίες του, η Αναστασία πέθανε. Από αυτή τη δοκιμασία αναδύθηκε ένας νέος και τρομερός Ιβάν. Οι φόβοι της νιώτης του αναβίωσαν. Η μητέρα του πέθανε από δηλητήριο. Μήπως δηλητηριάστηκε και η Αναστασία. Μήπως ο θρόνος του ήταν το αντικείμενο μιας σκοτεινής συνωμοσίας. After the death of Anastasia, that particular death is really part and parcel of a much larger complex of which Ivan no longer can begin to trust completely the boyar families that are around him. Ο τσάρος στράφηκε εναντίον των συμβούλων του. Ήρωες του πολέμου, έμπιστοι ευγενείς, ρίχτηκαν στη φυλακή, υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια, εξορίστηκαν ή ακόμη χειρότερα. Έτσι γεννήθηκε ένα πικρόχολο απόφθεγμα. Όσο πιο κοντά είσαι στον τσάρο, τόσο πιο κοντά είσαι στο θάνατο. Ο τσάρος έγινε τελικά γνωστός ως Ιβάν Γκρόσνη, που σημαίνει φοβερός, φρικτός ή πιο κοινά τρομερός.
Прозвище Грозный появилось от самого Ивана Васильевича Грозного. Он в своих сочинениях, он много писал, неоднократно писал, царь должен быть грозным. То есть он хотел, чтобы его так называли. Ο τρομερός τσάρος αποξενώθηκε ακόμη και από τους σύντροφους του. Το 1564 ο στρατηγός του Ιβάν, Αντρέι Κούρμπσκι, εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης και αυτομόλυσε στους εχθρούς της Ρωσίας. Αμέσως μετά έφτασε στην αυλή του τσάρου ένα γράμμα από το στρατηγό Κούρμπσκι, γεμάτο οργή. Monarch who was once blessed by the Lord, but who is now corrupt to the depths of his soul, why have you murdered the illustrious warriors whom heaven had given you? Οι κατηγορίες του Κούρμπσκι εξόργησαν σε αφάνταστο σημείο τον Ιβάν. All of this together seems to intimate to Ivan that he still has very real internal enemies. Τελικά το Δεκέμβριο του 1564 ο τσάρος Ιβάν εγκατέλειψε την αυτοκρατορία του. Εν ώψη ενός άλλου αγώνα διατήρησης της εξουσίας του προτίμησε να φύγει από το Κρεμλίνο. Он все это, как он часто делал, театрализовал. Он симулировал бегство из Москвы в Александрову Слободу, где все было подготовлено, включая войско целое. И изображал это так. Ο τσάρος δεν πήγαινε ταξίδι. Έφευγε για πάντα. With her heart filled with sorrow, no longer wishing to endure your betrayals, we have given up governing the country and have left to settle in whatever place God may lead us. Ο Ιβάν Γκρόζνη, ο Ιβάν ο φοβερός, ο φρικτός, ο Ιβάν ο τρομερός, παρετήθηκε από το θρόνο του. Η αυτοκρατορία δεν είχε τσάρο. Ο λαός δεν είχε ηγέτη. Η Ρωσία ήταν σαν χαμένη μέσα στα χιόνια του δρυμή χειμώνα. Δεκέμβριος 1564. Ο τσάρος Ιβάν IV εγκατέλειψε το Κρεμλίνο και απαρνήθηκε το στέμα του. Ήταν ο ηγεμόνας της Ρωσίας πάνω από 30 χρόνια. Χωρίς τον τσάρο, οι Ρώσοι φοβούνταν ότι η χώρα θα διαλυόταν. Και σε αυτό στηριζόταν ο Ιβάν. By abdicating, he removes himself from the religious and also the political constraints that bound him when he was an official tsar. Конечно, все это было совсем не так. Это был государственный переворот, который он совершил, потому что он знал, что его будут просить обратно на царство. Он знал настроение народа против боярства, московского, в частности, люда. The people came to him and they said in one of the classic Russian phrases something to the effect that sheep cannot be without a shepherd. You may do whatever you want. Ο Ιβάν συμφώνησε να επιστρέψει, αλλά υπό έναν όρο. Να έχει απόλυτη ελευθερία δράσεως, να κυβερνήσει τη Ρωσία όπως ήθελε και να τιμωρήσει τους εχθρούς του με όποιον τρόπο έκρινε σωστό. Δύο μέρες μετά την επιστροφή του Ιβάν, η τρομοκρατία άρχισε. Στη βάση των τυχών του Κρεμλίνου, ο Ιβάν έσφαξε τους υποτιθέμενους εχθρούς του. Διέταξε την εκτέλεση εκατοντάδων ευγενών, συμβούλων, ακόμη και ιερέων. Όσοι είχαν αντιταχθεί στους πολέμους του, αντέδρασαν στους φόρους του και αμφισβήτησαν την πνευματική του υγεία, πλήρωσαν με τη γη τους και τη ζωή τους. Για να συντρίψει κάθε αντίδραση, ο τσάρος εξαπέλυσε τον προσωπικό του στρατό, τους οπρίσνικοι, 6.000 δολοφόνους. Καλυμμένοι με μαύρους μανδύες, έσφαζαν ελεύθερα όποιον αμφισβητούσε τον Ιβάν. These were people recruited from some dregs of society who could ride a horse, and these people put a death's head on the pommel of their horse and would go around terrorizing the population. Με μια ρωσική εκδοχή της ισπανικής ιεράς εξέτασης, οι οπρίσνικοι του Ιβάν επέβαλαν μια βασιλεία ιερού τρόμου. They would dress like monks. They would act as though they were in some kind of quasi-monastery, and yet at the same time they would be engaged in terrible killings.
They would be engaged in terrible tortures. Λένε ότι ο ίδιος ο Τσάρος Ιβάν έγινε η θύμωνα στα βασανιστήρια. Ζεστόκαστοι иногда он придумывал даже казни особенные, которые не просто были казнями, а были тоже инсценировками. Например, монахов он взрывал на бочках с порохом. Говорят, что вы хотите быть похожими на ангелов? Ну вот вам. Οι φρικαλαιότητες του Ιβάν σχετίζονταν με το μυστικισμό. Για να εξαγνίσει τη γη από τους εχθρούς του, έσφαζε όχι μόνο τους ευγένεις βογιάρους, αλλά και όλη την οικογένειά τους. What it does is to leave no one of the family to pray for the dead. And by leaving no one to pray for the dead, it's as though Ivan was stretching his power into God's world, into the heavens or perhaps into hell. Καθώς η σταυροφορία αυτή του τρόμου επεκτηνόταν παντού, μόνο τρελοί ή πολύ ευσεβείς τολμούσαν να προκαλέσουν τον Τζάρο. As Ivan approached the city of Pskov, this holy man, this holy fool, came up before Ivan and offered him some raw meat dripping with blood. And Ivan said, I do not eat meat during Lent. And the holy fool said, but you drink Christian blood. Για 8 περίπου χρόνια ο Τσάρος είχε εξαπολύσει πόλεμο εναντίον του ίδιου του λαού. Και όταν οι πραγματικοί εχθροί της Ρωσίας επιτέθηκαν, το έθνος ήταν πολύ εξασθενημένο για να αντισταθεί. Το 1571 η παλιά νέμεση της Ρωσίας, οι Τάταροι, εκμεταλλεύτηκαν την τρομοκρατία του Ιβάν. Τάταροι πολεμιστές προχώρησαν βόρεια από την Κριμαία και λαιλάτισαν τη Μόσχα. Οι φλόγες καταβρόχθησαν την ξύλινη Μητρόπολη. Μέσα σε 3 ώρες η πόλη κάηκε τελείως. Πάνω από 60.000 άνθρωποι πέθαναν σε μία μέρα. Μετά το ολοκαύτωμα, η τρέλα του Ιβάν φάνηκε να σβήνει. Βλέποντας την ερυπωμένη πρωτεύουσα και την κατεστραμμένη γη, ο Τσάρος κατήργησε τον φοβερό στρατό των μαύρων καβαλάριδων. Αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Η κτηνοδία των Πρίσνικη, σε συνδυασμό με την καταστροφή και το λοιμό των επόμενων ετών, ερήμωσε την καρδιά της Μοσχοβίας. If we are to believe the statistics that have survived, some of the areas of Muscovy are 50%, 60%. Some of them are 80 and 90% depopulated. Παρ' όλα αυτά, τα ασύγαστα πάθη του Ιβάν δεν είχαν σβήσει. Μετά το θάνατο της πρώτης του γυναίκας Αναστασίας, είχε παντρευτεί τόσες φορές που η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ευλογούσε πλέον την τελετή. Οι ερωτικές βλέψεις του Ιβάν είχαν επεκταθεί μέχρι τη Βασιλική Αυλή της Αγγλίας. He actually investigates the possibility of a marriage proposal to Mary of Hastings, who was a lady in waiting in Elizabeth's court and who is related to Elizabeth herself. And this too would have made for a rather strange juxtaposition, Moscow and London, in the age of Shakespeare. Ο Τσάρος δεν χρειαζόταν σύζυγο για να του χαρίσει διάδοχο. Η διαδοχή ήταν εξασφαλισμένη. Ο μεγαλύτερος γιος του Ιβάν, ο Τσάρεβιτς, συμμεριζόταν το πάθος του πατέρα του για γνώση και εξουσία. Μερικοί μάλιστα λένε και για τα βασανιστήρια. Αλλά ένα βράδυ το Νοέμβριο του 1581, τα φοβερά πάθη του Ιβάν έπνιξαν τη χαρά του. Ο Τσάρος δεν ενέκρινε ποτέ την ύφη που διάλεξε ο γιος του. Εκείνη τη νύχτα η αποδοκιμασία κατέληξε σε αιματοχυσία. Ivan was furious at the dress of his daughter-in-law and was furious at the way she behaved towards him, which he took to be as a sign of disrespect, and possibly may have begun to manhandle her. Αναστατωμένος, ο γιος και διάδοχος του Ιβάν στράφηκε εναντίον του πατέρα του. Ο Τσάρος αντέδρασε γεμάτος οργή. Τυφλωμένος από το θυμό του, ο Ιβάν τον χτύπησε με μια βαριά σιδερένια ράβδο. Ο Τσάρεβιτς, ο πρωτότοκος γιος του, το παιδί της μεγάλης του αγάπης Αναστασίας, έπεσε νεκρό από το χέρι του ίδιου του Ιβάν. Με το θάνατο του διαδόχου του, η ζωή του Ιβάν φάνηκε να αλλάζει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τον Τσάρο στήχιωναν τα χιλιάδες θύματά του, καθώς και η δολοφονία του πολύ αγαπημένου του γιου. Очень много казнил людей,
И как верующий человек старался покаяться в этих грехах, в этом грехе, в терроре. В частности, он повелел записать имена всех погибших в казнях во время террора. Σύμφωνα με τους θρύλους, σε ηλικία 53 ετών, ο Ιβάν συγκάλεσε μια συνέλευση μυστικιστών και αστρολόγων για να δουν το μέλλον. Αυτό που προέβλεψαν ήταν ο θάνατός του. Προσδιορίσαν ακόμη και την ημέρα, 18 Μαρτίου του 1584. Ο Ιβάν έπαιζε σκάκι την παραμονή της 18ης και λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο τσάρος έπεσε νεκρός. Ο τσάρος Ιβάν ο Τρομερός επεξέ την δημοσχοβία και την έκανε από βασίλειο αυτοκρατορία. Αλλά η κτημοδία του Ιβάν κατέστρεψε το γιο και διάδοχο που είχε αναθρέψει για να κυβερνήσει τη Ρωσία μετά το θάνατό του. Ο Ιβάν διέκοψε μια βασιλική διαδοχή 7 αιώνων και στην αυτοκρατορία που μόχθησε τόσο να δημιουργήσει επικράτησε το χάος. Στο επόμενο επεισόδιο της σειράς θα δούμε μετά τη βασιλεία του τσάρου Ιβάν του Τρομερού που προκάλεσε χάος στη Ρωσία να αναδύεται μέσα από τις τάχτες ένας γίγαντας, μια νέα ρωσική αυτοκρατορία και τον άνθρωπο που τη δημιούργησε, τον ναυτικό στρατιώτη ξυλουργό και τσάρο, τον Πέτρο τον Μεγάλο. Σε μια μονογενεά θα μεταμορφώσει τη Ρωσία από ένα απομονωμένο βασίλειο σε μια παγκόσμια δύναμη για να την αφήσει μετά το θάνατό του χωρίς διάδοχο. Επί δεκαετίες, ο τσάρος Ιβάν ο Τρομερός κράτησε ενωμένη τη Ρωσία με τη δύναμη της θέλησης και την τρομοκρατία. Με το θάνατο του Ιβάν το 1584 η τρομοκρατία τέλειωσε, αλλά το χάος μόλις είχε αρχίσει. Οι ίδιοι οι Ρώσοι ονομάζουν την περίοδο στις αρχές του 17ου αιώνα «Σμούτνογια Βρέμια», περίοδο των ταραχών. Time of Troubles was really a very traumatic and disastrous time. The country has gone through terrible upheavals in the terror. Famine, disease, all of these things. So everything that could go wrong did go wrong. It's a disaster. It's a catastrophe. I don't think there's any other way to explain it. Ένας φαύλος κύκλος δεινών προκάλεσε χάος και απόγνωση σε όλη τη χώρα. Για να επιβιώσουν οι χωρικοί έτρωγαν χορτάρι, φλοιούς δέντρων και σύμφωνα με ορισμένες αναφορές στράφηκαν ακόμη και στον κανιβαλισμό. Οι κυβερνήτες της Ρωσίας παίρνουσαν λίγο καλύτερα. Θεόδωρος Ιβάνοβιτς, Βόρις Γκοντουνόφ, Θεόδωρος Γκοντουνόφ, Βασίλειος Σουίσκι. Από το 1598 μέχρι το 1610 έξι διαφορετικοί άνδρες διεκδίκησαν τον τίτλο του τσάρου για να πεθάνουν λίγο αργότερα ή να εκθρονιστούν. Η αστάθεια αυτή στο Κρεμλίνο έγινε αιτία να ανέλθει στο θρόνο ένας απατεώνας. Ο διεκδικητής του θρόνου προερχόταν από την Πολωνία και ισχυριζόταν ότι ήταν ο χαμένος διάδοχος του τσάρου Ιβάν. Ο αγύρτης αυτός φόρεσε για ένα χρόνο το στέμα πριν αποκαλυφθεί και διωχθεί με το ρωσικό τρόπο. Οι Ρώσοι τον σκότωσαν, έκαψαν το πτώμα του, έβαλαν τη στάχτη του σε ένα κανόνι, το έστρεψαν προς την Πολωνία και άναψαν το φυτίλι. Μετά από αυτό, τα πράγματα επιδεινώθηκαν. Στο νότο, οι επιδρομές των Τατάρων και οι εξεγέρσεις των χωρικών κλώνησαν την εξουσία της Μόσχας. Στο βορρά, η Σουηδία, η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της εποχής, εισέβαλε από τις Βαλτικές ακτές. Μετά, τα σύνορα κατακλείστηκαν από Πολωνούς. Οι στρατιές τους προχώρησαν βαθιά μέσα στη Ρωσία και το 1610 κατέλαβαν τη Μόσχα. Ο βασιλιάς της Πολωνίας ήθελε να περιλάβει και το θρόνο των τσάρων στην εξουσία του. Η Ρωσία κινδύνευε να χαθεί. There's a real possibility that a Pole will sit on the Russian throne. And that, I think, more than anything, stirs nationwide revolt. Οι Πολωνοί φυλακίζουν στα μπουντρούμια του Κρεμλίνου τον τελευταίο εθνικό ηγέτη της Ρωσίας, τον Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ετοιμοθάνατος ο Πατριάρχης κάνει μια απελπισμένη έκκληση. Ηγετεύει το ρωσικό λαό να εξεγερθεί και να σώσει την πατρίδα.
Ευγενείς και χωρικοί ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά του και ενώθηκαν, δημιουργώντας μια εθνοφυλακή για να ανακαταλάβουν τη Μόσχα. Έπειτα από μάχες και αιματοχυσία 2 ετών, ο ανοργάνωτος δρουσικός στρατός ελευθέρωσε τη Μόσχα από τους Πολώνους. Αφού έσωσε την πρωτεύουσά του, ο ρωσικός λαός κατάλαβε ότι τώρα χρειαζόταν οπωσδήποτε έναν τσάρο για να επιβιώσει. Ο αρχηγός της Εθνοφρουράς, Δημήτριος Ποζάρσκι, είπε: Without a sovereign, how can we defend ourselves against our common enemies, the Poles, the Swedes, and Russian rogues who stir up strife? Ευγενείς, έμποροι, πολεμιστές, ιερείς συγκεντρώθηκαν όλοι για να εκλέξουν ένα νέο τσάρο. Αναζήτησαν έναν ηγέτη με κύρος, έναν ευσεβή ορθόδοξο μονάρχη που να έχει δεσμούς αίματος με τον Ιβάν τον Τρομερό. Σε ένα μοναστήρι μακριά από τη Μόσχα ανακάλυψαν έναν μακρινό συγγενή της πρώτης γυναίκας του τσάρου Ιβάν, ένα 16χρονο αγόρι, το Μιχαήλ Φιόντορβιτς Ρωμανόφ. Στην αρχή ο νεαρός Μιχαήλ αρνήθηκε το στέμα, αλλά μετά υπέκυψε στις πιέσεις και στη φιλοδοξία. Τον Ιούλιο του 1613 ο Μιχαήλ Ρωμανόφ στέφθηκε μέγας ηγεμόν της Μόσχας, απόλυτος μονάρχης και τσάρος πασών των Ρωσιών. Έτσι άρχισε η κυριαρχία των Ρωμανόφ που διήρκεσε 3 αιώνες. Any dynasty which survives 300 years is successful. You know, this is one of the great European dynastic regimes, one of the great European families. The Romanovs spawned a whole series of tsars and tsarinas who reformed Russia, who brought Russia into the modern world, who made of her a world power. Με τους δύο πρώτους τσάρους της νέας δυναστείας των Ρωμανόφ, η Μόσχα άρχισε να ανακτά τον έλεγχο της Ρωσίας και του λαού της. Όποιος ευγενής τολμούσε να ψηφίσει την κεντρική εξουσία, αντιμετώπιζε την εξορία ή την απώλεια της γης του. Για την αφοσίωσή του σε αυτή, οι ευγενείς ανταμείφθηκαν σύντομα με μια πρωτοφανή εξουσία πάνω στους αγρότες που καλλιεργούσαν τους αγρούς τους. Η χαόδης περίοδος των ταραχών είχε δώσει απόλυτη ελευθερία στους αγρότες. Χρόνια ολόκληρα εγκατέλειπαν αγρούς, χρέη και γεωκτήμονες. Αυτή η έξοδος άφηνε ακαλλιέργητους τους αγρούς της Ρωσίας και κατέστρεψε την εθνική οικονομία. Η λύση της Μόσχας ήταν η δουλοπαρικία. And what serfdom really is in the law code of 1649 is to give any landholder unlimited time to find and return a runaway peasant. And that is, from that point onwards, it's understood that a peasant on these estates is to be considered a serf. Οι ελεύθεροι Ρώσοι μετατράπηκαν σε δουλοπάρικους, σε σκλάβους, σε περιουσία των ευγενών γεωκτημόνων. Ο νέος νόμος δέσμευε τους χωρικούς, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους, τους αγρούς, για όλη τους τη ζωή. Η δουλοπαρικία, η σκλαβιά του ίδιου τους του λαού, θα ταλαιπωρούσε την αυτοκρατορία και τη δυναστεία των Ρωμανόφ μέχρι το τέλος της. Ο δεύτερος τσάρος των Ρωμανόφ, ο Αλέξιος Μιχαήλοβιτς, έθεσε σε εφαρμογή άλλα, πιο μεγαλόπνοα σχέδια. Άνοιξε τα σύνορα της Ρωσίας στο εμπόριο με τη Δύση. Ο στρατός του επεξέτεινε τα ανατολικά σύνορα της Ρωσίας μέχρι τον Ειρηνικό. Αλλά ακόμη και τότε, ο πόθος της Ρωσίας για επέκταση δεν είχε ικανοποιηθεί. But it was a kind of drive to the sea. The Russians saw that their fate as a nation was to reach the Pacific Ocean, to go north up to, to go north to the Baltic Sea, to go south to the Black Sea, and that that was what they were destined by geography to do. Η επέκταση της Ρωσίας ως τη Μαύρη Θάλασσα θα γινόταν επί αιώνες αιτία πολέμου και ειρήνης. Και η εκστρατεία στη Βαλτική θα γινόταν η έμονη ιδέα του Πέτρου του Μεγάλου, του διαδόχου του τσάρου Αλεξίου. Στις 30 Μαΐου του 1672 όλη η Μόσχα γιόρταζε. Η νέα σύζυγος του τσάρου έφερε στον κόσμο έναν υγιέστατο πρίγκιπα. Ένα αγόρι που θα ερωτευόταν τα καράβια, τον πόλεμο, τις ιδέες και τη δύναμη. Ένα αγόρι που ονομάστηκε Πέτρος. Ήταν ολοφάνερο ότι ο νεαρός Πιότρ Αλεξέγεβιτς θα γινόταν ένας ιδανικός τσάρος.
Δυστυχώς όμως δεν ήταν ο επόμενος διάδοχος του θρόνου. Ο πατέρας του Πέτρου, ο Αλέξιος Μιχαήλοβιτς, είχε δύο οικογένειες με δύο διαφορετικές γυναίκες. Οι ετεροθαλείς αδελφοί του Πέτρου, Θεόδωρος και Ιβάν, προηγούνταν στη διαδοχή. Αλλά υπήρχε και ένα άλλο μέλος της οικογένειας που ήταν αποφασισμένο να μην τηρήσει την παράδοση και να πάρει το στέμα. Η ετεροθαλής αδελφή του Πέτρου, Σοφία. She was educated, beyond what women had usually been educated, and she was a very smart woman. In fact, she was probably the best choice among all the Romanovs to rule Russia well. Μετά το θάνατο του τσάρου Αλεξίου, στο θρόνο ανέβηκε ο αδελφός της Σοφίας, Θεόδωρος, αλλά πέθανε πολύ σύντομα. Τώρα η οικογένεια του Πέτρου διεκδίκησε το στέμα. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας, οι θείοι του Πέτρου ετοιμάστηκαν να κάνουν το δεκάχρονο αγόρι τσάρο. Αλλά η Σοφία είχε άλλα σχέδια. Σχέδια που θα σημάδευαν για πάντα τον Πέτρο. Στην κηδεία του Θεόδωρου, η Σοφία άρχισε να διαδίδει κακοήθειες. People, see how our brother Tsar Fyodor has suddenly gone from this world. His enemies have disposed of him. Οι κακοήθειες της Σοφίας έπεσαν σαν βόμβα στο Κρεμλίνο. Οι επιλεκτοί μουσκετοφόροι του στρατού, οι Στρέλτσι, ζητούσαν το αίμα της οικογένειας του Πέτρου. Peter was 10 years old and he witnessed things that no 10-year-old should ever have witnessed. Having his uncles, many of the family's closest friends, his father's chief of state, having them all dragged out of their chambers, having them thrown onto upturned pikes, and then having their bodies dragged to the center of Red Square and hacked to pieces. For 3 days, Peter and his mother had no idea whether they would live or die. Peter was spared because he was of the royal blood. He was the Tsar. To kill the legitimate Tsar would have been a terrible sin. Η Σοφία δεν μπορούσε να σκοτώσει τον Πέτρο. Έτσι πήρε την εξουσία με έναν έξυπνο συμβιβασμό. Η Ρωσία δεν θα έστεφε έναν τσάρο, αλλά δύο. Τον Πέτρο τον πρώτο και τον ετεροθαλή αδελφό του Ιβάν τον πέμπτο. Αλλά η μεγάλη αδελφή τους, η Σοφία, θα ήταν αντιβασίλισσα. Η πραγματική εξουσία πίσω από το θρόνο. And there's even a good visual image of this. There's a two-seated throne that was made for the boy Kozars, Peter and Ivan, except behind Peter's seat there's a little window, and so Sophia would sit back there and whisper suggestions to the young Peter. Μολονότι η Σοφία κινούσε τα νήματα, η παράδοση δεν της επέτρεπε να φορέσει το στέμα. She was never crowned Tsarina. Russia was not ready for this yet, even though they would have a woman at the helm not far after the death of Peter. But she was still running the scenes as regent while Peter was a young boy. Αφού γλίτωσε από το λουτρό αίματος, ο Πέτρος εγκατέλειψε την πρωτεύουσα. Και ενώ η Σοφία ισχυροποίησε τη θέση της στο Κρεμλίνο, ο νεαρός Πέτρος ξεκίνησε από την αρχή. Στον τσάρο άρεσαν από την παιδική του ηλικία τα μαστορέματα και οι κατασκευές. Βρήκε τεχνίτες που του έμαθαν να δουλεύει το ξύλο, το μέταλλο και την πέτρα. Όταν έγινε 13 ετών, ο Πέτρος έφτιαξε ένα ξύλινο κάστρο στην Ήπεθρο έξω από τη Μόσχα και μετά έφτιαξε έναν στρατό για να του επιτεθεί, ένα στρατό από 300 παιδιά. I think he, in fact, had considerable freedom to do what he wanted, and what he wanted was essentially war games. He gets interested in all manner of military things, and he starts building up a sort of mini play army of sorts. Ο Πέτρος στρατολογούσε τους γιους ευγενών αλλά και κοινών θνητών στα πολεμικά του παιχνίδια. Και μολονότι οι μπάλες των κανονιών ήταν τερμάτινες, τα κανόνια ήταν αληθινά. Σε μια ψυμαχία σκοτώθηκαν 24 νεαροί στρατιώτες. Τα παιχνίδια του Πέτρου ήταν αληθινά. Ο μικρός τσάρος προετοιμαζόταν για να σώσει τη ζωή και το στέμα του. Ένα στέμα που η Σοφία είχε αρχίσει να οικειοποιείται. Η ετεροθαλής αδελφή του Πέτρου διεκδικούσε τώρα τον τίτλο της Μεγάλης Ηγεμονίδος. Πόζαρε μάλιστα για ένα πορτρέτο φορώντας τα εμβλήματα του τσάρου. Δεξιώνονταν ξένους αξιωματούχους και διαπραγματευόταν συμμαχίες.
Χρησιμοποιούσε τον αδελφό της Ιβάν σαν βιτρίνα, αλλά δεν μπορούσε να αγνοήσει τον ετεροθελή αδελφό της Πέτρο. Peter, when he was a child, and Sophia, obviously hated each other for political reasons. They were in two different political camps. Σε ηλικία 17 ετών, ο Πιότρ Αλεξέγεβιτς Ρωμανόφ ήταν έτοιμος να αναλάβει την εξουσία. Ο νεαρός τσάρος είχε γίνει ένας γίγαντας 2 μέτρων και είχε με το μέρος του δύο από τα καλύτερα συντάγματα του ρωσικού στρατού. His presence was just overwhelming to people, and in many ways he terrified people with his presence. And then you combine that with his temper, and he was a formidable character. Το 1689 ο Πέτρος εκδήλωσε την οργή του για τις βλέψεις που είχε η αδελφή του Σοφία στο στέμα. Σε μια επιστολή στον ετεροθαλή αδελφό του Ιβάν, ο Πέτρος έριξε το γάντι. Sovereign brother, the time has come for us to rule the realm entrusted to us by God. It is disgraceful that this shameful person should rule the state in our stead. Τον Αύγουστο του 1689 οι φήμες ότι η Σοφία και οι Στρέλτσι ετοιμάζονταν να επιτεθούν πρώτοι επέσπευσε μια νέα αναμέτρηση. Και αυτή τη φορά ο Πέτρος δεν ήταν πλέον ένα αβοήθητο παιδί. When the showdown occurred, practically everyone supported Peter. Even the Streltsy. Some of the regiments wavered, but nonetheless they supported Peter and did not support Sophia. Η δύναμη της μεγάλης ηγεμονίδος Σοφίας εξανεμίστηκε μπροστά στην αποφασιστική κίνηση του τσάρου Πέτρου. Στο τέλος, ο Πέτρος αντιμετώπισε την ετεροθαλή αδελφή του σαν οποιαδήποτε γυναίκα που θα πρόδιδε τον τσάρο. Την εκτόπισε από το δημόσιο βίο και τελικά την ανάγκασε να γίνει μοναχή. Η Σοφία Αλεξέγευνα Ρωμανόβα, η γυναίκα που τόλμησε να σφετεριστεί την τσαρική εξουσία, πέρασε την υπόλοιπη ζωή της ως μοναχή φυλακισμένη πίσω από τους τοίχους μιας μονής. Στα τέλη του 17ου αιώνα, στο θρόνο του βασιλείου που ονομαζόταν Μοσχοβία, κάθισαν δύο αδέλφια ως τσάρι. Οι δύο τσάροι Ιβάν ο Πέμπτος και Πέτρος ο Πρώτος κυβέρνησαν μια αυτοκρατορία απομονωμένων χωριών, πόλεων και κομοπόλεων. Ένα μέρος όπου η καθημερινή ζωή ελάχιστα είχε αλλάξει από το μεσαίωνα. In the 17th century, Muscovy was definitely stuck in a medieval time warp, and it seemed backward by any measures. Muscovite Russia had not experienced the Renaissance. It had not experienced the scientific revolution of the 17th century. Γεννημένος σε ένα μεσαιωνικό περιβάλλον, ο νεαρός τσάρος Πέτρος γοητευόταν από κάθε νεοτερισμό, κάθε τι καινούριο, κάθε τι δυτικό, ανθρώπους, ιδέες, ακόμη και ρούχα. Το 1696 ο ετεροθελής αδελφός του Πέτρου Ιβάν ο Πέμπτος πέθανε. Και όταν ο Πιότρ Αλεξέγεβιτς Ρωμανόφ ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού θρόνου, ανακοίνωσε το σκοπό της ζωής του. To break the bonds of the inflexible customs of Muscovy and to lead this country toward a new day which shall be better than this. Και η αυγή αυτής της νέας εποχής δεν ξεπρόβαλε από την Ανατολή, αλλά από τη Δύση, την Ευρώπη. There was no alternative in the end, because if one was going to survive, you had to westernize, because the alternative to westernizing was essentially to be run over by one's European neighbors. Για τον Πέτρο, ένα πράγμα συμβόλιζε πάνω απ' όλα τη νέα Ρωσία που ήθελε να δημιουργήσει. Τα πλοία. Πολεμικά, οπλιταγωγά, εμπορικά. Ως τσάρος, ο Πέτρος δημιούργησε ένα ναυτικό, μια δύναμη που θα άλλαζε τη Ρωσία και τον κόσμο. Peter had a passion for all sorts of knowledge, but shipbuilding from a young age was something that just fascinated him. And he learned everything he could possibly learn about shipbuilding. Αλλά ως μια πιθανή ναυτική δύναμη, το βασίλειο του Πέτρου είχε ένα σοβαρό μειονέκτημα. Η Ρωσία, το μεγαλύτερο έθνος της γης, περιβαλλόταν από ξηρά. Στα βόρεια, οι ακτές της Βαλτικής ανήκαν στη Σουηδία και Πολωνία. Στα νότια, η Οθωμανική Αυτοκρατορία περιέβαλε τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Πέτρος ήθελε ένα λιμάνι για τη Ρωσία, ένα παράθυρο στον κόσμο και στη Δύση.
He wanted to take Russia out of its Muscovite isolation and backwardness and communicate with the West, communicate with them in terms of technology, in terms of ideas, in terms of exchanging goods. And for that he needed warm water ports. Σε ηλικία 23 ετών ο Τσάρος έβαλε στο στόχαστρό του τη Μαύρη Θάλασσα και το τουρκικό οχυρό του Αζόφ. Το 1695 ο Πέτρος βάδισε νότια με το στρατό του εναντίον του Αζόφ. Ο Τσάρος τοποθέτησε τον εαυτό του στο πυροβολικό. Peter from almost day one of the Azov campaign has seen action. And that continues for most of his life. He's very much a guy who wants to be where the action is and does not spare himself, is willing to be out there and be in danger. Αλλά ακόμη και με τον Τσάρο στο πυροβολικό, οι Τούρκοι έστειλαν πίσω τους Ρώσους ηττημένους. Αυτή η αποτυχία έδωσε στον Πέτρο μια νέα ιδέα. Για να καταλάβει το ναυτικό φυλάκιο που ποθούσε, χρειαζόταν ένα ναυτικό να ηγηθεί της επίθεσης. Ο Τσάρος διέταξε την αυπήγηση ενός στόλου με πολεμικές γαλέρες. Τον ήθελε σε 5 μήνες. Η Ρωσία όμως δεν ήταν ποτέ ναυτική δύναμη. Πρώτα έπρεπε να φτιάξουν ναυπηγεία και να εκπαιδεύσουν ναυπηγούς για να φτιάξουν πλοία. Ο Πέτρος ηγήθηκε προσωπικά της προσπάθειας. He was right there hammering nails and building. And it was through him that Russia's first navy was created. Nothing resembling a navy had ever existed before Peter. Την επόμενη άνοιξη, ο αδοκίμαστος ρωσικός στολίσκος έπλευσε στον ποταμό Δον με τον Πέτρο στο τιμόνι της ναυαρχίδας του. Ζήτησε μάλιστα από τους άνδρες του να μην τον αποκαλούν τσάρο ή ναύαρχο, αλλά απλώς καπετάνιο. Στη στεριά, ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε πάλι στους Τούρκους στο Αζόφ. Και από τη θάλασσα, ο Πέτρος με το ναυτικό του υποστήριζε το στρατό με καταιγιστικά πυρά. Considering that the first campaign had been a failure and had had very serious heavy losses, the second time was a piece of cake. So in that sense, he starts a pattern of even though he might fail initially, he still won't give up on his objective. Militarily speaking, he'll come back even stronger real quick. Η ναυτική δύναμη χάρισε τελικά στη Ρωσία ένα λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά ο Πέτρος δεν έμεινε ικανοποιημένος. Ήθελε να μάθει τα μυστικά των πολεμικών πλοίων που ανήκαν στις μεγάλες ναυτικές δυνάμεις της Δύσης. Έτσι ο Τσάρος της Ρωσίας άφησε το βασίλειό του για να αναζητήσει τη γνώση που ποθούσε. Κανένας Τσάρος δεν είχε φύγει ποτέ από το βασίλειό του. Κανένας Τσάρος δεν είχε δει ποτέ την Ευρώπη. Ο Πέτρος όμως δεν τήρησε την παράδοση. Το χειμώνα του 1697, ο Πέτρος και 200 ευγενείς, τεχνίτες, μουσικοί, υπηρέτες και ένας θείασος νάνων κατευθύνθηκαν δυτικά για ένα ταξίδι στην Ευρώπη που θα διαρκούσε 1,5 χρόνο. Για να αποφύγει τις πληκτικές βασιλικές υποχρεώσεις, ο Τσάρος μεταμφιεζόταν συχνά σε κοινοναύτη. He wanted to absorb as much knowledge as he possibly could without the trappings of formality and court ritual and all of that. So he wanted to, you know, observe unnoticed. It was kind of difficult to be unnoticed at his height, but he didn't want to be known as the Tsar. He just wanted to be known as a traveling student. Για έναν αυτοδίδακτο τεχνίτη, η Δυτική Ευρώπη πρόσφερε την καλύτερη εκπαίδευση. Ασχολήθηκε με την τυπογραφία, τη χύτευση σιδήρου, την κατασκευή χαρτιού, ακόμη και με το λιώσιμο του λίπους φάλαινας. Πήρε μαθήματα χειρουργικής και ανατομίας στο Λάιντεν, μαθήματα τέχνης στη Λειψία και οδοντιατρικής στη Δρεσδή. He was kind of a jack of all trades. He had such a passion for life and for experimentation that he not only wanted Russia to build a navy, but he wanted to learn how to be a shipbuilder himself. He wanted not only more Western style, more Western standards of medicine, but he himself practiced dentistry and practiced on some of his unfortunate men. I'm sure that his talents were pretty much limited to pulling out people's teeth, and that was about it. He was observing an anatomy course in Holland, and they produced a dissected corpse. And all his comrades grew really squeamish when that happened. I mean, they were just repulsed by this, because it was just an unusual thing at the time. And Peter was just mortified at their squeamishness. He was embarrassed and angry. And in retaliation against it, he made every one of them stand up, march down to the table, and take a bite out of the corpse. It was just his way of saying, stop it.
Η μεγαλύτερη αγάπη του Πέτρου ήταν η ναυπηγική. Μαθήτευσε στο καλύτερο ναυπηγείο της Ολλανδίας, πλάι στον αρχιναυπηγό. Στη συνέχεια, ο τσάρος της Ρωσίας έμαθε να φτιάχνει μια φρεγάτα με 28 κανόνια, ξεκινώντας από την Καρίνα. Αλλά ακόμη και με ένα Ολλανδικό πλοίο στο ενεργητικό του, ο Πέτρος δεν ήταν ικανοποιημένος. Οι Βρετανοί κυριαρχούσαν στη θάλασσα και έτσι ο τσάρος κατευθύνθηκε προς την Αγγλία. He knows the reputation also of the British fleet, and the British very much cultivate that. So they provide a craft for him to sail on the Thames, and although he rams a couple of other vessels while he's learning to pilot this vessel, he does enjoy this, and he, at the end of this all, says that all things being equal, he'd really rather be an admiral in the British Navy than anything else. Οι Άγγλοι πρόσφεραν στον Πέτρο ένα ωραίο αρχοντικό για να μείνει, αλλά ο οικοδεσπότης του τσάρου θα μετάνιωνε που τους φιλοξένησε. And they tear the place up. They mess up the plantings, the hedge. They shoot up the house. A few months later, a bill which was presented for damages caused to the house by the Russians. And these damages included paintings on the walls which had shots fired into them, paving stones ripped up, windows smashed, furniture soiled in various ways. He was, on some levels, a frat boy, you know, in that he would just drink himself silly. And he would, you know, often on, while he was on tour around Russia, Western Europe, he would be visiting people's houses, and there were just left a wake of destruction behind him. Όταν η Ρωσία έκαναν κατάχρηση της φιλοξενίας σε ένα μέρος, πήγαιναν στο επόμενο. Τον Ιούλιο του 1698, έπειτα από 16 μήνες ταξιδιού, η ακολουθία του Πέτρου διασκέδαζε στη Βιέννη όταν έφτασε ένα επίγον μήνυμα από τη Μόσχα. Παίρνοντας θάρρος από τη μακροχρόνια απουσία του τσάρου, τα αντιδραστικά συντάγματα των Στρέλτσι ετοιμάζαν πάλι εξέγερση. Η ευρωπαϊκή μαθητεία του Πέτρου σταμάτησε απότομα. Ο πολυπράγμων τσάρος γύρισε πίσω για να επιβληθεί ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης της Ρωσίας. Επί 16 μήνες ο τσάρος Πέτρος ο Πρώτος διασκέδαζε στα ναυπηγεία και τα παλάτια της Δυτικής Ευρώπης. Όταν επέστρεψε το 1698 και συνέκρινε το βασιλείο του με τη Δύση, ο μονάρχης της Ρωσίας δεν έμεινε ευχαριστημένος. Η πρωτεύουσά του, η Μόσχα, φάνηκε στον Πέτρο πρωτόγονη και ζωφερή. Οι ευγενείς της Ρωσίας, οι βογιάροι, του φαίνονταν μεσαιωνικοί με τις μακριές γενιάδες και τα καφτάνια τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία άσκουσε πολύ μεγάλη εξουσία εις βάρος του τσάρου. Και πάνω απ' όλα, οι Στρέλτσι, οι σκληροτράχυλοι συντηρητικοί μουσκετοφόροι του στρατού, είχαν επαναστατήσει. Ο Πέτρος αποφάσισε να ανταλλάξει όλα. Ονειρευόταν ένα νέο έθνος, μια εξευρωπαϊσμένη Ρωσία. Μια αυτοκρατορία που θα συμβάδιζε με την Ευρώπη. Μια λαμπρή χώρα που θα τη χαρακτήριζε η τάξη, η πρόοδος και η δύναμη. Και άρχισε την επανάστασή του από τις γενιάδες. He was known to rip people's beards right out with his bare hands at the roots. And beards to him were just something that said old barbaric way. It was a tangible way of dragging the nation forward. Ο τσάρος διέταξε πλήρη αλλαγή στην ενδυμασία των Ευγενών. Όσοι βογιάροι κυκλοφορούσαν με το μακρύ παραδοσιακό καφτάνι της Μοσχοβίας, τους το κόντεναν επιτόπου. What he's saying to the Russians, certainly to the Russian nobility, is you can't be very Russian anymore. You have to be Europeans. You have to re-educate yourself to act out the life of European gentlemen and gentlewomen. Peter ruffled feathers all over the place. I mean, what he was proposing radical changes. He wanted to drag Russia literally out of the Dark Ages, kicking and screaming, with the force of his own will. Αν η Νέα Ρωσία απαιτούσε αιματοχυσία, ο τσάρος δεν είχε ενδιασμούς.
Τη μεγαλύτερη οργή του τη φύλαξε για τους Στρέλτσι, τους αντιδραστικούς μουσκετοφόρους της Ρωσίας. He never really forgave the Streltsy for having murdered so many members of his immediate family, and he sentenced 1,182 members of the Streltsy to execution. And it was widely rumored, and I think it was true, that Peter himself participated in the beheading of many of these Streltsy. Τη βασιλεία του Πέτρου διαμόρφωσε μια έμμονη ιδέα. Να δημιουργήσει ένα ρωσικό λιμάνι στη Βαλτική Ακτή, ένα παράθυρο που θα άνοιγε το βασίλειο του Πέτρου στον κόσμο. Αλλά το 1700 η Βαλτική Ακτή ανήκε σε ένα άλλο έθνος και σε έναν άλλο τολμηρό νεαρό βασιλιά, τον Κάρολο τον 12ο της Σουηδίας. Γεννημένος και αναθρεμμένος ως πολεμιστής, ο βασιλιάς Κάρολος της Σουηδίας θα έκανε τον Πέτρο και τη Ρωσία να πληρώσουν ακριβά το όνειρο της Βαλτικής. Το κόστος ήταν ένας 20ετής πόλεμος και το αίμα χιλιάδων ανδρών. Ο αγώνας άρχισε προς το τέλος του έτους 1700. Με ένα στρατό 40.000 ανδρών, ο Πέτρος βάδισε εναντίον της Νάρβας, ενός σουηδικού οχυρού στη Βαλτική. Με 8.000 άνδρες, ο Κάρολος μειονεκτούσε αριθμητικά. Αλλά κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελας, ο Σουηδός βασιλιάς άδραξε την ευκαιρία. Now is the time. With the storm at our backs, they will never see how few we are. Οι Σουηδοί όρμησαν μέσα από τη χιονοθύελα και συνέτριψαν κυριολεκτικά τους Ρώσους. Peter, who had all these dreams of making Russia a superb military power, met ignominious defeat. His 34,000 soldiers were trounced by Charles's army of 8,000. Πεπισμένος ότι η Ρωσία ήταν μια χάρτινη τίγρη, ο Κάρολος στράφηκε δυτικά για να επιτεθεί στην Πολωνία. Σκόπευε να αφήσει τον τσάρο Πέτρο για αργότερα. What Narva did to Peter is to convince him that all of the resources of the vast country which was under his control had to be put to serve one purpose and one purpose only, and that was to build Russia into a military power. Ο Πέτρος πήρε τις καμπάνες από τις ρωσικές εκκλησίες και τις έλειωσε για να φτιάξει κανόνια. Αύξησε τους φόρους για να μπορέσει να συντηρήσει μια μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη. Στρατολόγησε 45.000 άνδρες από ρωσικές αγροτικές οικογένειες. The term of service in the Russian army when people are drafted is 25 years. It's considered a death sentence. And when peasants leave the village to go into the army, they're given essentially a wake. They're treated as though they had died and that they're not coming back. Ενώ ο Κάρολος και οι Σουηδοί ήταν απασχολημένοι στην Πολωνία, ο στρατός του Πέτρου βάδισε προς τη θάλασσα. Το 1703 οι Ρώσοι είχαν δημιουργήσει ένα προγεφύρωμα στη Βαλτική κατά μήκος των ακτών του Φιλανδικού κόλπου. Και όταν έφτασε σε ένα ελώδες νησί όπου ο ποταμός Νέβας εκβάλλει στον κόλπο, ο Μέγας Πέτρος το διεκδίκησε. By nature, we are fated here to cut a window through to Europe. Here shall be a town. He could have settled in the cities of the Baltics, but no, he had to start a brand new city. And this was significant. It was richly symbolic in that he was creating a new Russia, a new Russian empire, and to essentially be able to start from scratch. Το Μάιο του 1703 ο Τσάρος άρπαξε ένα τσεκούρι και άρχισε να φτιάχνει μια πόλη που ονόμασε Αγία Πετρούπολη. Ο Πέτρος δεν είχε ποτέ υπομονή και ήθελε να γίνει η πόλη όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έτσι έφτιαξε το δικό του ξύλινο σπίτι μέσα σε 3 ημέρες. Ο Πέτρος ήξερε ότι ο Κάρολος και οι Σουηδοί θα επέστρεφαν και θα προσπαθούσαν να διώξουν τους Ρώσους από τη Βαλτική. Γι' αυτό ήθελε τα οχυρά και τα πολεμικά πλοία να είναι έτοιμα για να τους αποκρούσει. Ήθελε μια πόλη που δεν θα παραδιδόταν ποτέ και διέταξε να τη φτιάξουν με κάθε κόστος. Ο Πέτρος έφερε χιλιάδες εργατικά χέρια για να χτίσουν τη νέα πόλη. Αγρότες, στρατιώτες, ακόμη και Σουηδούς εχμαλώτους που συχνά έσκαβαν με γυμνά χέρια χωρίς εργαλεία. Το καλοκαίρι η ελονοσία και η λάσπη καθυστερούσαν τη δουλειά. Το χειμώνα ο πάγος και το σκορβούτο προξενούσαν μεγάλες απώλειες. Οι εργάτες πέθαναν κατά χιλιάδες. Οι Ρώσοι έλεγαν, η Αγία Πετρούπολη χτίστηκε πάνω σε κόκαλα. The way that Peter
forced the creation, the building of St. Petersburg, also illustrates the steps that he was willing to take to bring Russia into the modern period, to wrench Russia into the modern period. Η Αγία Πετρούπολη δεν ήταν απλώς μια νέα πόλη, ήταν τα θεμέλια μιας νέας κοινωνίας. Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη της μεταμόρφωσης του βασιλείου του, ο Πέτρος έφτιαξε μια εντυπωσιακή βιτρίνα έξω από την πόλη, το Πέτερχοφ. Με το καινούριο θερινό ανακτορό του, ο Ρώσος Τσάρος ήθελε να ξεπεράσει σε μεγαλοπρέπεια ακόμη και τις Βερσαλίες. Η στόχη του Πέτρου, η νέα του πόλη, το νέο του έθνους, ήταν πιο σημαντικά από οποιαδήποτε ρωσική ζωή. Ανάγκασε όλους στην αυλή του να χτίσουν καινούργια σπίτια σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα και τους υπέδειξε μάλιστα πώς και πού θα τα χτίσουν. Peter's city was really his plaything in a way. I mean, like some kings would line up their soldiers and make them march. He did the same thing really with Petersburg and its inhabitants. So it, the city had a sort of martial character to it from the start. Όταν ο βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος πληροφορήθηκε την παράλογη βιασύνη του Πέτρου να οικοδομήσει, χλέβασε. Let the Tsar tire himself out with founding new towns. We will keep for ourselves the honor of taking them later. Το 1708 ο Κάρολος ετοιμάστηκε να πραγματοποιήσει την καυχησιολογία του. Ο εμπειροπόλεμος σουηδικός στρατός ξεκίνησε από την Πολωνία και βάδισε προς τη Μόσχα. Ο Πέτρος απάντησε με φωτιά. Φωτιά που έκαιγε τα πάντα στο πέρασμα των Σουηδών. Όπου επιτέθηκε ο Κάρολος, ο στρατός του κατέλαβε μόνο καμένη γη. Μέχρι τον επόμενο χειμώνα, ο πανίσχυρος σουηδικός στρατός βρισκόταν παγιδευμένος βαθιά μέσα στη Ρωσία, εκατοντάδες μίλια μακριά από τα εφόδια του, με ελάχιστα πυρομαχικά και τρόφιμα. Ο Πέτρος περίμενε την άνοιξη και μετά έστειλε έναν στρατό 60.000 ανδρών για να αντιμετωπίσει τους εισβολείς του Καρόλου. Τον Ιούλιο, ο Τσάρος και ο βασιλιάς της Σουηδίας ήρθαν αντιμέτωποι έξω από την ουκρανική πόλη Πολτάβα. Ανάπηρος από τα τραύματα, ο Κάρολος μεταφέρθηκε με φορείο στο πεδίο της μάχης. Και παρόλο που οι Ρώσοι περίχαν αριθμητικά 3-1, ο Σουηδός βασιλιάς διέταξε τα στρατεύματά του να επιτεθούν. Το πρώτο κύμα των Σουηδών ανάγκασε τους Ρώσους να υποχωρήσουν. Μετά όμως το πυροβολικό του Πέτρου άνοιξε πυρ. Τα ρωσικά κανόνια προκάλεσαν βαριές απώλειες στο στρατό του Καρόλου και οι Ρώσοι κληρωτοί τους απόθυσαν. Ο νέος στρατός του Πέτρου ήταν τεράστιος και πολύ καλά εξοπλισμένος. Στο φωνικό πεδίο της Πολτάβας, η ένδοξη βασιλεία του Καρόλου πνίγηκε στο αίμα. Ο απόλυτος μονάρχης της Ρωσίας, ο τσάρος Πιότρ Αλεξέγεβιτς Ρωμανόφ, θα γινόταν ο νέος κυρίαρχος της Βαλτικής. Η Ρωσία ήταν επιτέλους μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Το 1711 ο τσάρος Πέτρος ο Μέγας μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρωσίας στην πόλη του Θριάμβου στη Βαλτική, στην Αγία Πετρούπολη. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Ο ρωσικός λαός θεωρούσε ακόμη πρωτεύουσα τη Μόσχα. Αλλά ο Πέτρος δεν άφησε ποτέ την κοινή γνώμη να επηρεάσει τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του. Ο Πέτρος ταξίδευε συνέχεια. Διένυε συχνά πάνω από 100 μίλια την ημέρα σε μια εποχή που ο περισσότερος κόσμος δεν ταξίδευε τόσο ούτε σε όλη του τη ζωή. Ο κατάλογος των καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων του φαίνεται ατέλειωτος. Η πρώτη ρωσική εφημερίδα, το πρώτο νοσοκομείο, το πρώτο μουσείο. Σχολές ναυτιλίας, γεωγραφίας, μαθηματικών, πολιτικής και αστρονομίας, νέο ναυτικό, νέο στρατός, νέα πρωτεύουσα. Τελικά ο Πέτρος άλλαξε και το στέμα του. Επειδή ο παλιός μοσχοβίτικος τίτλος και τα βασιλικά εμβλήματα δεν τον ικανοποιούσαν, παρήγγειλε ένα νέο ευρωπαϊκό στέμα και μετά απένιμε στον εαυτό του ένα νέο τίτλο, όχι τσάρος, αλλά αυτοκράτορας πασών των Ρωσιών. Όμως ο Πιότρ Αλεξέγεβιτς Ρωμανόφ είχε ενηλικιωθεί στις σκιές του Κρεμλίνου. Είχε δει τις μηχανογραφίες του παλατιού να καταστρέφουν ισχυρούς ανθρώπους. Και τώρα, μετά τα 40 του, ο Πέτρος ήξερε ότι το έργο της ζωής του μπορεί να χανόταν με το θάνατό του. He really did, I think, have a very long-term vision, and it was very important to him that everything, nothing, what he'd done must not be undone, it must be continued.
Για να εξασφαλίσει την επιβίωση της νέας Ρωσίας του, ο Πέτρος χρειαζόταν έναν αφοσιωμένο και ικανό διάδοχο. Αλλά ο μοναχογιός του Πέτρου, ο Τσάρεβιτς Αλέξιος, θα αποδεικνύονταν η μεγαλύτερη απογοήτευση του μεγάλου αυτού άνδρα. The two could not have been more different. Peter was this giant of a man. He was energetic. He was decisive. And yet his son was short. He was lazy. He was sluggish. He wasn't as bright as his father. It was really quite a disastrous situation. He wanted to kind of live a life of luxury and disregarded all the training that was necessary to be Peter's heir. And it bothered Peter to no end. Όταν ο Αλέξιος έγινε άνδρας, ο Πέτρος τον επέπληξε. You do not make the least endeavors, and all your pleasure seems to consist in staying idle and lazy. His father essentially tells him, look, you're either going to do it my way, or you're going to have to renounce the throne. There's no other way. You have got to prepare yourself to be the ruler as I tell you to. If you do not mend, I will deprive you of the succession, as one may cut off a gangrenous limb. Ο Τσάρεβιτς από την πλευρά του οικέτευε τον πατέρα του να τον απαλλάξει από τις ευθύνες της διαδοχής. I do not think myself fit for government. My memory is weak. My body decayed. I do not aspire to the Russian crown. Επειδή ο Αλέξιος αποδείχθηκε κατώτερος των προσδοκιών του πατέρα του, ο Τσάρας βρήκε κάποιον άλλον αντάξιο. Μια απαχουλή Λιθουανή χωριατοπούλα, τη Μάρθα Σκαβρόνσκα. She starts life really as a sort of camp follower. She was a beautiful young woman and one of the Russian generals took a fancy to her. The story then goes that Peter then caught sight of her and he of course as the Tsar could have anything he wanted and that he then took her. Όταν η Μάρθα εξελίχθηκε στο πιο έμπιστο άτομο του Τσάρου, πήρε και ένα αξιοπρεπές κοινωνικά όνομα. Εκατερίνη. She was the helpmate that he needed. I mean, she went with him to battles. She comforted him when he got angry. She produced children for him and gave him the love and the warmth that I think he had been denied probably as a child. Ο Πέτρος και η Χωριατοπούλα παντρεύτηκαν στην αρχή μυστικά και αργότερα παντρεύτηκαν πάλι ενώπιον της αυλής. Με τον καιρό ο Πέτρος θα την έστεφε και αυτοκράτηρα της Ρωσίας. Το 1715 η Εκατερίνη χάρισε στον Πέτρο αυτό που ποθούσε περισσότερο, έναν διάδοχο. Η γέννηση ενός ετεροθαλούς αδελφού περιέπλεξε τη ζωή του πρωτότοκου γιού του Πέτρου, του 25χρονου Τσάρεβιτς Αλεξίου. Καθώς το χάσμα ανάμεσα στον Τσάρο και το διάδοχό του μεγάλωνε, ο Πέτρος του έστειλε ένα τελεσίγραφο. I cannot resolve to let you live on according to your own will. Either strive to render yourself worthy of the succession or become a monk. Ο Τσάρος ετοιμάστηκε να φυλακίσει το γιο του σε μοναστήρι. Ο Αλέξιος, θέλοντας να απαλλαγεί από τον δεσποτικό πατέρα του, διέφυγε στη Δύση. Αλλά η ξαφνική φυγή του Αλεξίου έπεισε απλώς τον Πέτρο ότι ο γιος του συμμετείχε σε μια συνωμοσία κατά του ρωσικού στέμματος. Οι κατάσκοποι του Τσάρου εντόπισαν τον Αλέξιο στην Αυστρία και τον παρέσυραν με τέχνασμα πίσω στη Ρωσία και στον Όλεθρο. Μες στα πέτρινα τείχη του νησιωτικού οχυρού της Αγίας Πετρούπολης, ο Αλέξιος αντιμετώπισε την ανάκριση του οργισμένου πατέρα του. He was almost immediately confronted with an ultimatum that unless he divulged all his accomplices, he would not get his pardon. Προδοσία, συνωμοσία. Ο Τσάρεβιτς ομολόγησε κάθε έγκλημα που περνούσε από το μυαλό του πατέρα του. Ο Αλέξιος κατονόμασε μέχρι και συνενόχους. You believe that the Alexei probably was part of a conspiracy against him. And to find out the truth, he had Alexei tortured with a knout, which is a thick leather whip that it just shreds through skin. And 15 to 25 lashes with the knout were considered standard. Anything over that would cause death. And on the first day alone, Alexei got 25 lashes. Ο Τσάρος δεν του έδωσε τη δυνατότητα ούτε να επανορθώσει. Καταδίκασε το γιο του σε αυτό το φρικτό μαρτύριο για δύο μέρες. Τον Ιούνιο του 1718, ο Αλέξιος Πέτροβιτς Ρωμανόφ πέθανε πίσω από τα τείχη του κάστρου, καταδικασμένος σε θάνατο
από τον ίδιο του τον πατέρα, τον Τσάρο. I honestly don't believe that ultimately Peter wanted Alexis dead. He wanted him alive and being the Alexis which Peter wanted, but which is what Alexis couldn't be. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, ο τροχός της μοίρας γύρισε για τον Πέτρο. Ο νεαρός γιος του Πιότρ, το παιδί της αγαπημένης του Εκατερίνης, πέθανε. Η ρωσική αυτοκρατορία δεν είχε τώρα άρενα διάδοχο και στον πρώτο επίσημο αυτοκράτορα της Ρωσίας δεν έμενε πολύς καιρός. Μια κρύα μέρα του Νοεμβρίου του 1724, ο Πέτρος είδε ένα πλοίο να βυθίζεται στη Βαλτική. Δραστήριος μέχρι τέλους, ο Πέτρος βούτυξε στα παγωμένα νερά για να σώσει τους ναύτες. Αμέσως μετά, ο Τσάρος αρρώστησε και έτοιμο θάνατος τον Ιανουάριο του 1725, ο Πέτρος πήρε μολύβι και χαρτί και ετοιμάστηκε να γράψει τη διαθήκη του. Σε μία μονογενεά, ο Πέτρος ο Μέγας ξανάφτιαξε τη Ρωσία. Μεταμόρφωσε τη χώρα του από ένα απομονωμένο βασίλειο σε μια σύγχρονη παγκόσμια δύναμη, ένα στόχο που είχε βάλει πεισματάρης νεαρός τότε πριν από 30 χρόνια. Peter introduced so much that was new, but in particular, he ended the xenophobia and the religiosity of the old Muscovite way of life, and he ended the isolation of Russia as a country. And I think this is terribly important. He introduced a whole new style of statecraft. Peter saw himself not as being a religious keeper of the status quo, which the Muscovite Tsars were, but as being a secular, hard-working, reforming Tsar capable of creating through force and fiat. And I think these were the ways in which Peter demonstrated himself to be a real revolutionary. Στο κατώφλι του θανάτου του απέμενε ένα τελευταίο καθήκον. Έπρεπε να ορίσει ένα διάδοχο στην αυτοκρατορία του. Αλλά από τα 15 παιδιά που απέκτησε με δύο συζύγους, μόνο δύο κόρες επέζησαν. Σε ένα κομμάτι χαρτί έγραψε: «Δώστε τα όλα σε...» και πέθανε πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση χωρίς να ορίσει διάδοχο. I think ultimately though the reason that Peter didn't choose was he perhaps thought that he was immortal. He didn't expect to die as soon as he did. He thought he still had time. He left it too late. Ο γίγαντας της δυναστείας των Ρωμανόφ έπεσε έξω στους υπολογισμούς του και άφησε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία στη γη χωρίς κυβερνήτη. Ο χειμώνας και η αβεβαιότητα κυρίευσαν τη Ρωσία. Η άνοιξη μπορούσε να προβλεφθεί, αλλά το μέλλον της Ρωσίας ήταν άγνωστο. Στο επόμενο επεισόδιο της σειράς θα γίνουμε μάρτυρες της δύναμης, της απόλυτης εξουσίας. Της δύναμης να κηρύττει της πόλεμο ή να συνάπτει ειρήνη. Να καταπνίγεις ιδέες, να μεταμορφώνεις την κοινωνία. Αυτή ήταν η δύναμη των Ρώσων Τσάρων. Την εποχή του διαφωτισμού, η κραυγή της ελευθερίας πυροδοτούσε επαναστάσεις σε όλο τον κόσμο. Αλλά στη Ρωσία, η εξουσία του στέματος κατέπνιγε κάθε επιθυμία για αλλαγή. Μετάφραση Άσπα Σταύρου δύο της χρόνια. Prince of Vladimir, and they could not do that without Mongol support. As Moscow grew, of course it had more money than anyone else, and it could assume military leadership of the Russian principalities, of which there were, what, 50 or probably more. Καθώς η δύναμη τους μεγάλωνε, οι ηγεμόνες της Μόσχας δυσανασχετούσαν κάτω από το ζυγό του χάνου. Με την πάροδο του χρόνου, οι Μοσκοβίτες κατάφεραν να οργανώσουν στρατό και στράφηκαν εναντίον των τυράννων της Ρωσίας. Το 1380, ο Δημήτριος, ο νέος μεγάλος ηγεμόνας της Μόσχας, συγκέντρωσε τουλάχιστον 50.000 πολεμιστές από όλη τη χώρα. Στις όχθες του ποταμού Δον, ο Δημήτριος οδήγησε τη Ρωσία σε μια μάχη για να την απαλλάξει από τη μογγολική ορδή. They swept into battle like two powerful storms, their weapons glittering like lightning. Blood flowed down the valley and mixed with the river Don. Δεκάδες χιλιάδες σκοτώθηκαν. Ο
ίδιος ο ηγεμόνας Δημήτριος ανασύρθηκε μισοπεθαμένος κάτω από ένα σωρό πτωμάτων. Ο ηγεμόνας επέζησε. Οι Ρώσοι είχαν κερδίσει τη μάχη, αλλά δεν αποτείναξαν τον μογγολικό ζυγό. Μόλις είχε αρχίσει ένας εκατονταετής απελευθερωτικός αγώνας. There was no set piece occasion on which the Russians said, Mongols, you are going, and the Mongols said, oh no, we're not, and the Russians said, oh yes, you are, and the Russians then threw them out. The end of Mongol rule was a process, not an event. Ενώ οι εσωτερικές διαμάχες για την εξουσία διασπούσαν τους Μογγόλους σε αντίπαλες φατρίες, η Μόσχα ανοικοδομήτω και επεκτηνόταν. Μέχρι τα τέλη του 15ου αιώνα, τα πλούτη και η δύναμη του νέου μεγάλου ηγεμόνα της Μόσχας, Ιβάν του Τρίτου, συναγωνίζονταν αυτά του Μογγόλου Χάνου. Επί 2,5 αιώνες, οι Ρώσοι ηγεμόνες πλήρωναν τον Χάνο για το προνόμιο της εξουσίας. Το 1480 ο Ιβάν της Μόσχας το ξεκαθάρισε στους Μογγόλους. Ivan the Third eventually said, no, we're not going to pay tribute anymore, as if you were our overlords. We will simply not do this anymore and see what you can do about it. Αντιμετωπίζοντας ένα ενωμένο ρωσικό μέτωπο, οι ταταρικές στρατιές δεν μπορούσαν πλέον να κυριαρχήσουν στο πεδίο της μάχης ούτε στους Δρός. Ο Μογγόλος Χάνος παραχώρησε τον έλεγχο της Ρωσίας στη Μόσχα και στο μεγάλο ηγεμόνα της. Ο Ιβάν ο Τρίτος είχε ενώσει τους Ρώσους κάτω από τη σημαία της Μόσχας και απόθυσε τη Μογγολική Ορδή. Σύντομα ο Ιβάν θα αποκτούσε ένα νέο τίτλο. Τσάρος, κυβερνήτης Πασών των Ρωσιών. Μετάφραση Άσπα Σταύρου Σαμπατακάκη. Αφήγηση Κωνσταντίνος Τσάγωνας. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Χούσος. Μίξη ήχου Βασίλης Βασιλάκης.